ίσως να αφαιρέσω την εικόνα, γιατί η εικόνα μου φοβίζει. Μας είναι πάρα πολύ χρήσιμο, ευχαριστούμε. Μήπως είναι καλύτερο να βγάζω την εικόνα, Πινελόπη, γιατί τρομάζει γενικότερα τους φοιτητές, αυτό το scary look. Άμα δείτε εμένα θα τρομάξουν πιο πολύ. Δεν, καλά τώρα, μην αρχίσουμε τώρα αυτά. Μην το πάρεις αυτές. Εκεί με έχω κορυφαίο βραβείο τώρα, εντάξει, μην το, τέλος πάντων. Τα έχω λύσει αυτά τα θέματα από μικρός, οπότε δεν έχω πρόβλημα, αλλά θα δω τεχνικώς τι μπορώ να κάνω να τα φέρω. Μπορεί να βάλω τη φυσιογνωμία, ξέρω εγώ, του Patrick Stewart, ας πούμε, ή του ξέρω εγώ, του Clooney. Κάτι θα κάνω. Όχι, όχι, δεν θέλουμε τέτοια. Λόγω του Halloween. Να μας έρθει με το πελάκι, μια μάσκα. Θα βάλω τον Skywalker από το Star Wars να το κάνουμε λίγο ενδιαφέρον, κάτι τέτοιο. Θα δούμε. Ωραία, να κάνουμε και λίγο χιούμορ για να σπάει λίγο ο πάγος. Ωραία. Λοιπόν, παιδιά, σήμερα συνεχίζουμε ακάθεκτη στην καλύτερη διάλεξη φυσικά της εβδομάδας. Θα μιλήσουμε σιγά-σιγά για το κάθε υποσύστημα του δορυφόρου. Αρχίσαμε να μιλάμε γενικότερα μέχρι τώρα για έτσι, εισαγωγικά πράγματα. Είδαμε λίγο την αρχή της τροχιακής μηχανικής. Θα μιλήσουμε για την τροχιακή μηχανική ίσως την επόμενη εβδομάδα ή τη μεθεπόμενη. Αυτό είναι ένα μάθημα το οποίο πιθανόν θα σας κάνει ο κύριος Κωστόπουλος από τη σχολή μας των αεροναυπηγών στην Πάτρα. Θα μιλήσω μαζί του, απλά δεν μπορούσε να το κάνει αυτή την εβδομάδα. Αλλά όπως και πέρσι θα δούμε πότε, αν θα μπορέσει να γίνει την επόμενη ή τη μεθεπόμενη, αλλιώς θα σας το κάνω εγώ. Και θα μιλήσουμε για την προηγούμενη εβδομάδα μιλήσαμε λοιπόν για τους διαστημικούς χωρούς και την εξίσωση Τσιολκόφσκι, είδαμε πόσο σημαντική είναι. Έχουμε αρκετές ασκήσεις, οπότε θα ήθελα λίγο να ξεκινήσετε να τα κοιτάτε αυτά. Είπαμε ότι υπάρχει το αντίστοιχο κεφάλαιο με τις εισαγωγικές έννοιες στο βιβλίο, σε αυτό το καταπληκτικό βιβλίο που σας έχω ανεβάσει για την εισαγωγή στην αεροδιαστημική. Και θα μιλήσουμε λοιπόν στο πρόγραμμα εδώ πέρα, αυτό που βλέπετε στην τελευταία παράγραφο, εβδομάδες 6 με 10, θα μιλήσουμε δηλαδή για τα υποσυστήματα των διαστημικών οχημάτων των δορυφόρων, τη δομή, τη διαμόρφωση, δηλαδή την ισχύ, πώς υπολογίζουμε για παράδειγμα τις κιλοβατόρες ισχύως και πώς γενικότερα λειτουργεί το σύστημα με μπαταρίες και τι είδους μπαταρίες θέλουμε. Θα δούμε λίγο εισαγωγικά τις τηλεπικοινωνίες και τις ζεύξεις. Και σήμερα θα μιλήσουμε για το πώς σταθεροποιούμε ή κρατάμε σε μια κατάσταση ευστάθειας, όπως λέγεται, και κάνουμε την πλοήγηση των δορυφόρων. Και το υποσύστημα αυτό, το οποίο είναι αρκετά πολύπλοκο, θα μας κάνει περίπου 2 εβδομάδες να το δούμε. Δηλαδή, το πιθανότερο είναι να κάνουμε αυτή την εβδομάδα και την επόμενη αυτό το υποσύστημα προσδιορισμού και ελέγχου προσανατολισμού. Και μετά θα κάνουμε την τροχιακή μηχανική και μετά τα υπόλοιπα υποσυστήματα και μετά θα γιορτάσουμε όπως μπορούμε τα Χριστούγεννα. Οπότε το υποσύστημα προσδιορισμού θέσης και ελέγχου, το οποίο έχει αρκετές ομοιότητες με τα συστήματα ευστάθειας που έχουν τα αεροσκάφη, είναι ένα πολύ σημαντικό υποσύστημα και προσωπικά οφείλω να σας πω ότι είναι ακριβώς για μένα προσωπικά το φυσικό μου αντικείμενο. Δηλαδή αν κάποιος με ρωτούσε, ωραία, ποιο είναι το επιστημονικό σας αντικείμενο, είναι τα συστήματα ελέγχου προσανατολισμού δορυφόρων και προσδιορισμού και ο σχεδιασμός διαστημικών αποστολών, ειδικά στους μικροδορυφόρους. Είναι, όπως σας είπα, ένα πολύ σημαντικό υποσύστημα γιατί μας βοηθά να προσδιορίσουμε την ευστάθεια, αυτό το οποίο λέμε stability για τους δορυφόρους και τους πυράβλους και επίσης μας βοηθά να κατευθύνουμε έναν δορυφόρο όσον αφορά τη θέση του, τη στάση του, όπως λέγεται. Και ό,τι συζητήσουμε σήμερα και την επόμενη εβδομάδα θα έχει να κάνει με την κίνηση ενός σώματος σε 3 διαστάσεις γύρω από το κέντρο βάρους του. Οπότε κάνουμε, επειδή η κίνηση αυτή είναι πολύπλοκη, είναι περιστροφική δηλαδή, σκεφτείτε ένα αντικείμενο, έναν δορυφόρο για παράδειγμα, όπως αυτό που σας δείχνω εδώ πέρα και υποθέτουμε ότι είναι ο δορυφόρος και περιστρέφεται για παράδειγμα γύρω από μια συγκεκριμένη θέση, θα έχουμε να κάνουμε με την περιστροφή ενός σώματος γύρω από το κέντρο μάζας, κέντρο βάρους, και θα προσπαθήσουμε να δούμε πώς αυτό γίνεται. Η αναλογία την οποία χρησιμοποιούμε πάρα πολύ εισαγωγικά για να καταλάβουμε γενικότερα το υποσύστημα αυτό είναι το παράδειγμα, όπως έχετε για παράδειγμα το κινητό σας ή μια φωτογραφική μηχανή και πώς κρατάτε αυτή τη φωτογραφική μηχανή, δηλαδή η σταθεροποίηση της μηχανής ή του κινητού σας για να βγάλετε μια φωτογραφία είναι το ένα, γιατί αν
τα χέρια σας είναι κουνημένα ή κουνιούνται, θα βγει κάπως λίγο θολή η κάμερα, αν και με τα πολύ προηγμένα, με τους πολύ προηγμένους αλγορίθμους που υπάρχουν στις κάμερες και στα κινητά, διορθώνονται πάρα πολύ αυτές οι ατέλειες. Όπως επίσης και την κατεύθυνση, αν προφανώς δεν κατευθύνεται τον φακό της μηχανής ή του κινητού σας στη σωστή κατεύθυνση, δεν θα βγάλει αυτό που στοχοποιείτε, αυτό που προσπαθείτε να βγάλετε. Τα συστήματα λοιπόν ADCS, τα οποία λέγονται Attitude Determination and Control Subsystem, όλα τα υποσυστήματα λέγονται subsystems και το Attitude έχει να κάνει με τη θέση, με τον προσανατολισμό και την κατεύθυνση του σώματος, του δορυφόρου ή του πυράβλου, είναι αρκετά περίπλοκα γιατί απαιτούν, όπως και στα περισσότερα συστήματα διαστημικής, μία σύνθεση από software και hardware. Δηλαδή έχουμε να κάνουμε με αλγορίθμους, με προγραμματισμό, αλλά και με πάρα πολύ hardware, με αισθητήρες, με μικροκινητήρες. Και αυτό σημαίνει ότι χρειάζεται να συνθέσουμε, όπως γενικότερα στη διαστημική, πάρα πολλές επιστήμες και τεχνικές μαζί. Δηλαδή έχουμε να κάνουμε με ηλεκτρονικά, μικροεπεξεργαστές, με τη μηχανική, με τον αυτόματο έλεγχο, με τη ρομποτική. Όλα αυτά λοιπόν τα συνθέτουμε μαζί, κάνουμε αυτό που λέμε fusion, σύνδεξη δηλαδή, και σχεδιάζουμε τα συστήματα αυτά ADCS. Οπότε στο μάθημα σήμερα αυτό που θα κάνουμε εισαγωγικά είναι να δούμε πώς πραγματοποιείται αυτή η ευστάθεια και τα συστήματα σταθεροποίησης δορυφόρων. Θα μιλήσουμε λίγο για τους αισθητήρες που χρησιμοποιούμε, που προσδιορίζουν τη θέση και τη στάση ενός δορυφόρου, και το τι είναι ενεργοποιητές ή επενεργητής, δηλαδή ποιοι είναι αυτοί οι μικροκινητήρες που χρησιμοποιούμε που μας βοηθούν να αλλάξουμε τη θέση και τη στάση ενός δορυφόρου. Εάν θέλετε δε να δείτε περισσότερες λεπτομέρειες πάνω σε αυτό, αν έχετε κατεβάσει το βιβλίο Understanding Space, θα διαβάσετε το κεφάλαιο 12, αλλά επίσης σήμερα ή αύριο το πρωί θα σας ανεβάσω κάποια κεφάλαια τα οποία έχω γράψει για το κάθε υποσύστημα, τα οποία συνθέτουν άλλο ένα από αυτά τα βιβλία που σας έχω υποσχεθεί ότι θα σας δώσω, τα συστήματα διαστημικής, αυτό το βιβλίο που θα περιλαμβάνει όλα τα υποσυστήματα που συζητάμε σε αυτό το μάθημα και είναι στα ελληνικά, οπότε αυτό θα είναι επίσης ένα υποστηρικτικό κείμενο και έχει μερικές λεπτομέρειες παραπάνω από τις διαφάνειες που θα σας δώσω σήμερα μέσα που θα μιλήσουμε στο μάθημα, αλλά και την επόμενη εβδομάδα. Εάν λοιπόν η ερώτηση που θα ήθελα να κάνω για να ξεκινήσουμε λίγο τη συζήτηση είναι, εάν έχουμε ένα όχημα εδώ στο έδαφος και θέλουμε να το προσανατολίσουμε, να το καθοδηγήσουμε, να μπορέσουμε δηλαδή να το κατευθύνουμε όπως ένα αυτοκίνητο, ποιος είναι ο τρόπος με τον οποίο μπορούμε να το κάνουμε αυτό? Πώς λειτουργεί η αλλαγή θέσης ή στάσης ενός αυτοκινήτου? Με ποιο τρόπο το κάνουμε? Με το σύστημα πλοήγησης. Το σύστημα πλοήγησης σε ένα αυτοκίνητο, ποιο είναι, Πινελόπη, το GPS? Φαντάζομαι. Ναι, το GPS μπορεί και μας δίνει συντεταγμένες και μετά μας δίνει και μία πορεία για να μπορέσουμε, όπως είπες, να το πλοηγήσουμε, να πάμε από ένα σημείο σε ένα άλλο. Η ερώτησή μου είναι το πώς μπορούμε εμείς, όταν το αυτοκίνητο είναι σταθερό ή εν κινήσει, πώς μπορώ να του αλλάξω στάση, θέση? Μέσω του συστήματος διεύθυνσης. Ωραία. Έχει ένα σύστημα λοιπόν διεύθυνσης. Πώς λειτουργεί αυτό το σύστημα διεύθυνσης? Παίρνει μια είσοδο από τον οδηγό, η οποία είναι μέσω τιμονιού. Μετατρέπει αυτή την περιστροφική κίνηση του τιμονιού μέσω μιας ράβδου και ενός universal joint, νομίζω, στους άξονες, σε περιστροφή του τροχού. Ωραία. Άρα αυτό που αρχίζουμε και διαπιστώνουμε από αυτά που λες, Φίλιππε, είναι ότι έχουμε κάποιους αισθητήρες οι οποίοι προσπαθούν να μας δώσουν να καταλάβουμε πού είμαστε στο χώρο και πού θέλουμε να πάμε. Και επίσης χρειαζόμαστε κάποιου είδους κινητήρα, ο οποίος θα μου επιτρέψει, να το πω έτσι απλοϊκά, να στρίψω το αυτοκίνητο ή το αεροσκάφος ή το ελικόπτερο ή το δορυφόρο σε μια κατεύθυνση η οποία με ενδιαφέρει. Σωστά. Οπότε υπάρχουν δύο συστατικά τα οποία αναφέραμε τώρα, δύο κύρια στοιχεία. Υπάρχουν οι αισθητήρες, υπάρχουν οι κινητήρες που χρειάζομαι που θα με βοηθήσουν να επιτελέσω αυτή την κίνηση, αυτή την πράξη. Και πρέπει να υπάρξει επίσης και κάτι το οποίο θα τα ενώνει όλα αυτά και θα μου επιτρέπει όταν δώσω εγώ μία εντολή στο σύστημα
να φέρει αυτή την εντολή εις πέρας. Αν για παράδειγμα εγώ σε ένα αυτοκίνητο, όπως πάτε να παρκάρετε, σε ένα επιτόπιο παρκάρισμα, ας υποθέσουμε, μάλλον το πω κάπως αλλιώς, ας υποθέσουμε ότι είστε μέσα στο αυτοκίνητο και έχετε παρκάρει μπροστά και πίσω από ένα αυτοκίνητο σε έναν δρόμο. Και θέλετε να βγείτε από αυτή τη θέση και έτσι όπως είναι το αυτοκίνητο, χωρίς έτσι όπως είναι ακίνητο, θέλετε να το βγάλετε από αυτή τη θέση. Θα πρέπει να κάνετε κάποιες κινήσεις. Θα πρέπει δηλαδή να γυρίσετε το τιμόνι, το σύστημα διεύθυνσης, για να μπορέσετε να του αλλάξετε κατεύθυνση, αλλιώς θα χτυπήσει μπροστά ή θα χτυπήσει πίσω. Θα πρέπει κάτι να του δώσει μία κίνηση και θα πρέπει κάπως όλο αυτό να γίνει με μία αλληλουχία, με μία σειρά. Και αυτός φυσικά που το κάνει αυτό είναι ο άνθρωπος, είναι ο πιλότος, να το πούμε έτσι, είναι ο οδηγός. Ο οποίος ταυτόχρονα στην περίπτωση του αυτοκινήτου βέβαια είναι και αισθητήρας. Δηλαδή χρησιμοποιούμε τα μάτια μας, την ακοή μας, σε άλλες εφαρμογές ακόμα και την όσφρηση για να καταλάβουμε την κατεύθυνσή μας και να δούμε πού είμαστε και πού θέλουμε να πάμε. Και μετά χρησιμοποιούμε κάποιο είδους κινητήρα, το οποίο είναι η μυς των χεριών μας και η μυς των ποδιών μας, για να χρησιμοποιήσουμε το τιμόνι οτιδήποτε, για να το περιστρέψουμε και να μπορέσουμε να το κατευθύνουμε το όχημα σε κάποια θέση. Εάν όμως έχω ένα αεροσκάφος ή ένα μη επανδρομένο αεροσκάφος, το οποίο δεν έχει πιλότο, τι είναι αυτό το οποίο μπορώ να χρησιμοποιήσω σαν αισθητήρες και τι χρησιμοποιώ ως κινητήρες? Υπάρχει κάποιος που θέλει εθελοντικά να απαντήσει? Για το αεροσκάφος ή για το αυτοκίνητο? Να πάμε στο αυτοκίνητο που είναι πιο εύκολο. Να πάρουμε το παράδειγμα του αυτοκίνητου, βεβαίως. Ο αισθητήρας είναι ο άνθρωπος. Το είπαμε αυτό, ναι. Τα μάτια, τα αυτιά μας, ναι. Κινητήρας και το σύστημα σύμπλεξης. Σωστά. Έτσι. Για να ξεπαρκάρουμε. Αυτά τα τρία χρειάζονται. Ακριβώς. Ναι, ναι. Τώρα το φρένο και τον γκάζι το θεωρούμε, ας το βάλουμε και αυτό στο σύστημα σύμπλεξης για να... Στο σύστημα διεύθυνσης, ναι. Διεύθυνση. Σωστά, σωστά. Σε ένα αεροσκάφος, τι είναι το τα αντίστοιχα μεγέθη? Να μιλήσω εγώ. Ποιος είναι, παρακαλώ? Ο Φίλιππος είμαι. Φίλιππε, να δούμε μήπως θέλει κάποιος εθελοντής να μιλήσει. Ναι, ναι. Να πω. Ναι, ποιος είναι, παρακαλώ, γιατί δεν βλέπω τα ονόματά σας όταν έχω τις διαφάνειες μπροστά, οπότε Παναγιώτης να γνωρίζω τις φωνές σας, θα ήθελα να λέτε το όνομά σας. Γεια, Παναγιώτης Πελεσιώτης λέγουμε. Ναι, Παναγιώτη, πες μας. Εννοείται από θέμα αισθητήρων τύπου αξελερόμετρο πάνω στο αεροσκάφος που μας δίνει ποια μεγέθη μας ενδιαφέρουν για να έχουμε στην πορεία. Ναι, για παράδειγμα σε ένα αεροσκάφος για να στρίψουμε χρειαζόμαστε κάποιους αισθητήρες, έτσι δεν είναι? Δηλαδή κάποιος πιλότος ο οποίος θέλει να κάνει έναν ελιγμό και θέλει να πηγαίνει να το περιστρέψει το αεροσκάφος και να το κατευθύνει σε μια συγκεκριμένη κατεύθυνση, γωνία. Αν για παράδειγμα το αεροσκάφος πετάει προς τα μπροστά και θέλουμε να στρίψουμε δεξιά-αριστερά κατά, ξέρω εγώ, 30 ή 45 μοίρες, χρειάζεται προφανώς κάποιον αισθητήρα για να μπορέσει να του πει ποια είναι ακριβώς η κλίση του, ποια είναι ο προσανατολισμός του και προς τα πού να πάει. Έτσι δεν είναι? Ναι, και από το θέμα στο αυτοκίνητο είναι το ότι παίρνουμε εμείς την πληροφορία για τον γκάζι ή το φρένο μέσω του ταχύμετρου, γιατί στην ουσία διαβάζουμε την πληροφορία και κρίνουμε αν προλαμβάνουμε πιο γρήγορα, πιο αργά. Ναι, παίρνουμε την πληροφορία αυτή όσον αφορά την ταχύτητα. Όσον αφορά την εναλλαγή θέσης, δηλαδή τη γωνία περιστροφής, ποιος είναι ο αισθητήρας ο οποίος μας δίνει την πληροφορία? Είναι τα μάτια μας. Είναι ο οδηγός, έτσι. Αλλά σε ένα αεροσκάφος, τι είναι ο αισθητήρας? Μπορώ να πω? Ναι. Μοσοράκη Σταύρος λέγομαι. Ναι. Αισθητήρες είναι τα γυροσκόπια που υπάρχουν στο αεροσκάφος. Ναι. Τα οποία θα μου δείξουν μέσω τεχνητό ορίζοντα την κλίση που έχω. Έτσι ναι. Ώστε να μπορέσω να κατευθύνω το αεροσκάφος. Μέσω των πιδαλίων κλίσεως. Σωστά. Για να στρίψω. Σωστά. Τα γυροσκόπια είναι ένα από αυτά. Ένας από τους αισθητήρες. Σωστά. Ναι. Τι άλλο χρησιμοποιούμε? Για παράδειγμα, αν το αεροσκάφος είναι επανδρωμένο, τι χρησιμοποιώ?
πάλι όπως το αυτοκίνητο για να μπορέσω να δω την κλίση και εφόσον έχω καλή ορατότητα. Τα μάτια ο πιλότος και τους, το λαβύρινθο στο αυτοί. Ακριβώς. Χρησιμοποιούμε δηλαδή τους αισθητήρες αυτούς, χρησιμοποιούμε τα γυροσκόπια, χρησιμοποιούμε σε συνδυασμό και με αυτά και τα αξελερόμετρα. Υπάρχει ένα σύστημα δηλαδή το οποίο ταυτόχρονα μπορεί και μας δίνει τους ρυθμούς περιστροφής ανά άξονα ενός οχήματος και μετά από αυτό μπορούμε να πάρουμε τις γωνίες περιστροφής. Θα τα δούμε αυτά στο μάθημα αργότερα σήμερα και αύριο. Υπάρχουν βέβαια και άλλοι αισθητήρες στο αεροσκάφο που μας δίνουν αυτές τις δυνατότητες και θα δούμε χρησιμοποιούμε και άλλου είδους τέτοιους αισθητήρες και στους δορυφόρους. Οπότε γενικότερα τα μη επανδρομένα οχήματα χρησιμοποιούν αισθητήρες οι οποίοι προφανώς προσπαθούν να αποτυπώσουν την εικόνα του περιβάλλοντος στο οποίο λειτουργεί ένα αεροσκάφος ή ένα δορυφόρος ή ένας πύραυλος ή ένα ντρόουν. Και επίσης χρειάζονται κάποιο είδους κινητήρες οι οποίοι κάπως θα μπορέσουν να φέρουν εις πέρας αυτή τη μεταβολή που θέλω. Αν ένα αεροσκάφος, για παράδειγμα εγώ, θέλω να το περιστρέψω κατά 90 μοίρες ή 45 μοίρες, πώς μπορώ να το κάνω αυτό χρησιμοποιώντας τους κινητήρες του? Ποιος είναι ο τρόπος με τον οποίο γίνεται σε ένα αεροσκάφος? Με vector thrusting που στρέφονται προς την κατεύθυνση, πέρα του... Με τη μεταβολή της όθησης των κινητήρων. Είναι ένας τρόπος. Ναι. Δεν είναι ο κύριος τρόπος που χρησιμοποιούμε. Ποιος είναι ο κλασικός τρόπος με τον οποίο μπορούμε να περιστρέψουμε ένα αεροσκάφος γύρω από τους άξονες περιστροφής του? Μετά πιθανά που έχει. Μισό λεπτάκι, παιδιά, ακουστήκατε 2-3, ένας-ένας. Κάποιος ο οποίος ακούστηκε ίσως από το υπερπέραν. Να πω εγώ, Κότζογλου, Σταύρος. Ναι, Σταύρο, ναι. Πες μου εσύ πρώτος και μετά οι υπόλοιποι. Επειδή δεν είμαι σχετικός με τα αεροπλάνα, έχουμε συμμαθητές που είναι πολύ καλύτεροι σε αυτό, να το γυρίσω λίγο στα hovercraft. Οκ, βεβαίως. Εκτός αν είναι το ζούμπρου που δεν έχω πρόβλημα. Αυτό είναι. Μάλιστα. Χαίρομαι ιδιαίτερα. Του έχω μεγάλη αδυναμία αυτού του hovercraft. Εγώ, για χρόνια. Χρησιμοποιούμε πλην των πιδαλίων. Ναι. Πιδαλίων, αεροπιδάλια δηλαδή. Ναι. Επίσης εξαγωγές αέρα. Κάτι αντίστοιχο θα ήταν ένα thrust σε ένα πύραυλο, σε ένα δορυφόρο. Είναι δηλαδή, Σταύρο, είναι ακριβώς το ίδιο σχεδόν με τον τρόπο με τον οποίο παράγουμε καυσαέρια σε έναν πυραυλοκινητήρα, μόνο που το ένα το προκαλεί ίσως μία προπέλα το οποίο είναι πάνω στο hovercraft ή ένας κινητήρας jet, να το πούμε κάπως έτσι, σε κάποια άλλα πλοία και μεταβάλλουν το διάνυσμα της όθησης. Για όσους από εσάς δεν το καταλαβαίνετε, μην ανησυχείτε, θα το δούμε λίγο αργότερα σήμερα, αλλά μεταβάλλουμε το διάνυσμα της δύναμης που παράγουν οι κινητήρες χρησιμοποιώντας διάφορες τεχνικές από πολλαπλούς κινητήρες. Αυτό είναι το νόημα, σωστά? Ορθόν. Καύσιμο και αέρα. Ωραία. Το ίδιο πράγμα χρησιμοποιούμε και με τους πυραυλοκινητήρες. Παράγουμε μέσα από τον θάλαμο καύσης, όπως είδαμε, κάποιο αέριο, το επιταχύνουμε και χρησιμοποιώντας διάφορα ακροφύσια μπορούμε, για παράδειγμα, να δημιουργήσουμε κάποια όθηση, κάποια δύναμη, η οποία μας βοηθά να μετακινήσουμε και την θέση, αλλά και τη στάση ενός συστήματος. Τι άλλο χρησιμοποιούμε, παιδιά, στα αεροσκάφη για να μπορέσουμε να τα περιστρέψουμε γύρω από το κέντρο μάζας τους? Μπορώ να πω? Ναι, ποιος είναι? Είμαστε τώρα εκεί, Σταύρος. Ναι, Σταύρο. Τα τρία πιδάλια που έχει, τα ναι. Κλίσιος, διευθύνσεως και ανώδη καθόδου. Για να το αεροδυναμικές επιφάνειες. Ναι. Σωστά. Σε έναν δορυφόρο, λοιπόν, ο οποίος δεν λειτουργεί προφανώς στην ατμόσφαιρα και τον οποίον θέλουμε να περιστρέψουμε, τι είδους κινητήρες θα χρησιμοποιήσουμε? Μπορώ? Βεβαίως. Σταύρος Κότζογλου. Το δορυφόρο, επειδή δεν έχουμε αέρα, δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε κάτι άλλο, ουσιαστικά μόνο την όθηση μέσω του thrust. Ναι, πολύ σωστά. Αυτό θα ήταν ένας μονόδρομος, αλλά έχουμε ένα μεγάλο πρόβλημα. Θα χρειαζόμαστε πάρα πολλά καύσιμα.
και χρησιμοποιώντας και την τροχιά του, έτσι, την ταχύτητα που αποκτάει μέσω της τροχιάς. Αλλά βέβαια αυτό είναι λίγο στάνταρ κίνησή τους αυτό. Είναι όντως η ταχύτητά τους, δεν μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε απαραίτητα για να αλλάξουμε πάρα πολύ τη θέση τους, αν και θα το δούμε αυτό, τη στάση τους θέλω να πω. Αλλά θα δούμε άλλους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να περιστρέψουμε έναν δορυφόρο χωρίς να χρησιμοποιήσουμε κάψιμα. Γνωρίζει κανείς κάποιον τέτοιο τρόπο? Να πω. Ναι. Είναι τα reaction wheels που έχουν πάνω οι δορυφόροι, που είναι για να το περιστρέψουμε. Ναι. Τι είναι το reaction wheel? Είναι στην ουσία δίσκοι οι οποίοι είναι πάνω στον δορυφόρο και παράγουν, άμα θέλουμε να περιστρέψουμε προς μία κατεύθυνση τον δορυφόρο, θα γυρίσουν προς μία δεύτερη κατεύθυνση, παράγοντας αντίθετη ροπή και έτσι θα περιστρέψουν τον δορυφόρο. Μάλιστα. Παράγουν λοιπόν μία ροπή και μπορούν, αν περιστρέφονται γύρω από μία κατεύθυνση, από ό,τι κατάλαβα όπως μας είπες, να περιστρέψουν τον δορυφόρο προς μία αντίθετη κατεύθυνση. Αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί... Συγγνώμη, κάποιος είπε κάτι? Εγώ, Πινελόπη, συγγνώμη που διέκοψα. Ναι. Να ρωτήσω κάτι για αυτό που αναφέρθηκε τώρα. Ναι. Οι τροχοί ανάδρασης δεν λειτουργούν με βάση το μαγνητικό πεδίο? Συγγνώμη. Οι τροχοί ανάδρασης δεν λειτουργούν, ναι, με βάση το μαγνητικό πεδίο? Όχι ακριβώς. Με βάση, ενώ χρησιμοποιούν την τιμή... Τέλος πάντων, οκ, okay, μπορώ να κάνω και λάθος. Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Δεν κάνεις λάθος. Νομίζω ότι έχεις πιάσει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί ένας άλλος ενεργοποιητής ή επενεργητής. Είναι ο τρόπος με τον οποίο μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ποινία στην τροχιά, με τους οποίους μπορούν να αντιδράσουμε το μαγνητικό πεδίο της γης και να μου δημιουργήσουν οροπές. Σωστά, σωστά. Αυτό νομίζω προσπαθείς να πεις, Πινελόπη. Ναι, μπερδεύτηκα. Sorry. Δεν πειράζει. Αυτό κάνουμε τώρα. Κάνουμε συζήτηση και προσπαθούμε να ξεμπερδέψουμε πράγματα. Ελπίζω να μην τα μπερδεύουμε. Άρα αυτή τη στιγμή μιλάμε για δύο διαφορετικούς τύπους επενεργητές ή ενεργοποιητές ή κινητήρες. Μιλάμε για τον τροχό αντίδρασης ή σφόνδυλο αντίδρασης, ο οποίος είναι ένα μαγικό πράγμα. Εάν καθίσει κανείς και το σκεφτεί, και θα το δούμε σε λίγο που θα δούμε κάποιες εικόνες κτλ., είναι ότι έχουμε έναν τροχό ο οποίος περιστρέφεται και μπορεί με έναν μαγικό τρόπο να μου κάνει ένα σώμα να αντιστρέφεται με την αντίθετη φορά, ωραία, και να μου τον περιστρέψει γύρω από το κέντρο μάζας. Αυτό βέβαια δεν το έχω δει να λειτουργεί εύκολα εδώ στη γη. Θα πρέπει να το δούμε λίγο αυτό. Αυτό λοιπόν είναι ένας τύπος επενεργητή τον οποίο θα τον δούμε, και μετά υπάρχει αυτό το μαγνητικός τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιούμε κάποια ποινία στην ουσία σε τροχιά, τα οποία αντιδρούν με το μαγνητικό πεδίο της γης. Γνωρίζουμε ότι η γη έχει ένα μαγνητικό πεδίο, το οποίο θα δούμε πόσο δυνατό είναι, και μπορούν να μου παράγουν κάποιες ροπές αντίδρασης όπως λέγονται, για να μπορούν πάλι να μου περιστρέφουν το δορυφόρο. Όλα αυτά θα τα δούμε σήμερα και την επόμενη εβδομάδα. Είναι αρκετά πολύπλοκα, αλλά θα τα ξεδιαλύνουμε ένα-ένα και θα δούμε πώς λειτουργούν. Και επίσης θα δούμε τι διαφορές έχουν με άλλα συστήματα, δηλαδή με συστήματα, για παράδειγμα, όπως είναι τα αυτόνομα αυτοκίνητα, τα αεροσκάφη, τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη, οι πύραυλοι. Και ελπίζω να διαπιστώσετε ότι όλες αυτές οι γνώσεις που θα αποκομίσετε πάλι είναι πράγματα και γνώσεις και δεξιότητες που θα μπορεί να μεταφέρετε και σε αυτούς τους τομείς, εάν κάποτε δουλέψετε πάνω σε αυτούς, γιατί οι φυσικές αρχές που τα διέπουν είναι τα ίδια. Είτε μιλάμε για ένα hovercraft, ένα τεράστιο ρώσικο ή ουκρανικά κατασκευασμένο hovercraft, το οποίο μπορεί να διασχίσει το Αιγαίο μέσα σε 6 με 8 ώρες, μπορεί να χρησιμοποιεί τις ίδιες φυσικές αρχές κίνησης με τους αισθητήρες και με τα πηδάλια του και με την πλοήγησή του, όπως ένας δορυφόρος. Αυτό που αλλάζει είναι το μέσος και το μέσο, ο τύπος του αισθητήρα και ο τύπος του επενεργητή. Θέλουμε λοιπόν να δούμε τι είναι το υποσύστημα προσδιορισμού και ελέγχου προσανατολισμού. Προσανατολισμός λοιπόν ενός δορυφόρου προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση λέγεται pointing. Είναι δηλαδή εκεί που θέλουμε να κατευθύνουμε ένα όχημα. Αυτό θα πρέπει να γίνει με κάποιον ταυτόχρονο προσδιορισμό της στάσης ενός σώματος. Και εδώ θα πρέπει να σκεφτούμε με ποιον τρόπο προσδιορίζουμε την στάση ενός σώματος σε τρεις διαστάσεις. Και αυτό θα πρέπει να γίνει κατά διάρκεια μιας διαστημικής αποστολής υπό την επιρροή εξωτερικών διαταραχών. Και εδώ θέλω να σας ρωτήσω τι είδους εξωτερικές διαταραχές μπορεί να ασκούνται σε έναν δορυφόρο, αν γνωρίζει κανείς τυχόν εξωτερικές διαταραχές.
τι μπορεί να διαταράξει την ομαλή λειτουργία ενός δορυφόρου σε τροχιά. Μπορώ να πω. Πινελόπη, fire up. Okay. Σωματίδια. Σωματίδια, ναι. Ακτινοβολία. Από πού έρχονται? Ηλιακά και κοσμικές ακτίνες και μαγνητοσφαιρικό περιβάλλον της Γης, από τις ζώνες Van Allen. Ωραιότατα, ωραιότατα. Η φυσική μας πάρα πολύ καλή, βεβαίως. Άλλο. Ωραία, μπορεί να είναι ακτινοβολία, όπως είπα. Ναι. Δηλαδή φως. Ναι. Μπορεί να είναι κάποιο διαστημικό συντρίμι ή κάποιο, ναι, άλλο near earth object. Ναι. Και μπορεί να είναι και η ίδια η ατμόσφαιρα της Γης ανάλογα με το ύψος που βρίσκεται ένας δορυφόρος. Πάρα πολύ σωστά. Μπορεί να είναι η ίδια η αεροδυναμική τριβή. Σωστά. Από μινάρια της ατμόσφαιρας που μπορούν να μοδιαταράξουν την ευστάθεια ενός δορυφόρου. Κάτι άλλο που ξεχάσαμε ίσως, κάποιος άλλος συνάδελφος που θέλει να προσθέσει. Ναι, άκουσα ένα μπορώ κάπου από το υπερπέραν. Α, ναι, συγγνώμη. Γιάννης. Γιάννη, πες μας. Και το είναι το ιδιαίτερο βαρυτικό πεδίο της Γης, που δεν είναι σταθερό γενικότερα. Πολύ σωστά, το ίδιο βαρυτικό πεδίο της Γης. Πάρα πολύ σωστά. Μπορεί να έχω ένα αντικείμενο το οποίο είναι αρκετά μεγάλο. Αυτό θα το δούμε για την λέγεται βαθμίδα βαρύτητας. Είναι όντως μια διαταραχή, μια ενόχληση. Πάρα πολύ σωστά. Κάτι άλλο. Κάποιος άλλος δορυφόρος. Ναι, σωστά. Μέσω σύγκρουσης ή και παρεμβολής στο σήμα που εκπέμπει. Άρα έχουμε δύο λοιπόν άλλες διαταραχές, μπορεί να είναι από σύγκρουση ή μπορεί να είναι κάποια ραδιομαγνητική διαταραχή, όπως ανέφερες, Πινελόπη, έτσι. Ανάλογα με την περιοχή, ναι, στην οποία εκπέμπουν. Αυτό, έτσι. Ναι, το λέω γιατί ισχύει. Είναι μια διαταραχή, είναι βέβαια ηλεκτρονική διαταραχή, αλλά παραμένει διαταραχή. Και γι' αυτό κάνουμε ηλεκτρομαγνητικές δοκιμές σε δορυφόρους επιστοποίηση πριν πάνε στο διάστημα, για να τις γνωρίζουμε αυτές τις διαταραχές. Κάποια άλλη διαταραχή που μας ξεφεύγει ίσως. Τώρα εγώ σκέφτομαι... Συγγνώμη. Ναι, ναι. Νομίζω ότι μπορείς να σκεφτείς χωρίς να είναι πολύ δυνατά, Πινελόπη, αλλά εντάξει, δεν έχω πρόβλημα. Άλλος. Εγώ θυμάμαι που μας είχατε πει για το μεμονωμένο σφάλμα, ναι, που μπορεί να συμβεί βέβαια μέσω ηλιακής καταιγίδας, αλλά ναι, είναι και αυτό ένα. Θα μπορούσε να είναι όντως, αλλά είναι κάτι άλλο που έχει Γη και πολύ ελάχιστοι άλλοι πλανήτες στο ηλιακό μας σύστημα, το οποίο μπορεί να μου προκαλέσει διαταραχές. Είναι το μαγνητικό πεδίο της Γης. Εντάξει, σας το λέω, θα το δούμε, αλλά μπορεί το μαγνητικό πεδίο της Γης να μου προκαλέσει κάποια διαταραχή, γιατί μπορεί να έχω κάποιο μαγνητισμένο αντικείμενο πάνω στον δορυφόρο μου και να αρχίζει να μου προκαλεί μικροροπές, και αυτό να μου διαταράσει την ευστάθεια ενός δορυφόρου. Άρα λοιπόν ο προσανατολισμός ενός δορυφόρου, όπως είναι ο προσανατολισμός ενός αεροσκάφους, ενός πλοίου, ενός αυτοκινήτου, έχει να κάνει με την κατεύθυνση, έχει να κάνει με τον προσδιορισμό της στάσης, της γωνίας, και αυτό όταν συμβαίνουν διάφορες διαταραχές. Για παράδειγμα, όταν οδηγώ ένα αυτοκίνητο, όταν οδηγάμε πάνω σε μια γέφυρα και η πλευρική άνεμη είναι πάρα πολύ σημαντική, βλέπουμε ότι το αυτοκίνητο φεύγει δεξιά-αριστερά. Ειδικά αν είναι κάποιο πολύ οικονομικό μικρό αυτοκίνητο από τη Hertz που έχει κάποια προβλήματα όπως αυτά που μου δίνουν εμένα, το οποίο λόγω και του υπερμεγεθούς βάρους μου με πηγαίνουν δεξιά και αριστερά όταν είμαι στην Αττική Οδό. Αυτό είναι ένα πρόβλημα. Υπάρχει βέβαια ο προσδιορισμός στάσης που αναφέρω εδώ της γωνίας όταν είμαι στο χώρο. Εδώ πέρα έχουμε να κάνουμε παιδιά με σώματα τα οποία είναι στον τρισδιάστατο χώρο, άρα θα ορίσουμε τρεις γωνίες οι οποίες ανάλογα με τον άξονα Χ, Ψ, Z θα μπορούν να μας προσδιορίσουν την στάση του σώματος σε τρεις διαστάσεις. Πρέπει λοιπόν να προσδιορίσουμε την στάση, το attitude ενός δορυφόρου, όπως λέμε, ενός πυράβλου ή ενός αεροσκάφους. Θα πρέπει μετά επίσης να ορίσουμε, αυτό το ορίζουμε επίσης σαν determination, να το προσδιορίσουμε, να ξέρουμε δηλαδή ποια είναι η στάση ενός σώματος ανά δευτερόλεπτο. Εάν εγώ για παράδειγμα περιστρέφομαι όταν κάνω π.χ. μια χορευτική πυρουέτα τύπου ζεϊμπέκικο, θα πρέπει να γνωρίζω ποια γωνία έχω περιστρέψει το σώμα μου ανά για παράδειγμα δευτερόλεπτο ή ανά δευτερόλεπτο, για να μπορέσω να κατευθύνω τον δορυφόρο, εάν για παράδειγμα έχει έναν φακό ή μια κεραία,
Και αυτό το κάνω χρησιμοποιώντας κάποιους ενεργοποιητές, αυτοί λέγονται στα αγγλικά actuators, προς κάποιον στόχο. Και αυτό πρέπει φυσικά να το κάνω με έναν ελεγχόμενο τρόπο. Θα πρέπει δηλαδή να το ελέγξω. Θα πρέπει να το ελέγξω εάν, για παράδειγμα, το κάνω με το σώμα μου, με τους μυς μου, αν θέλω να ελέγξω τον τρόπο με τον οποίο βάζω ζεστό νερό μέσα στην κούπα του καφέ, το κάνω χρησιμοποιώντας την κατάλληλη δύναμη που ασκούν οι μυς μου από το χέρι μου σε αυτή την κίνηση που κάνω και με την κλίση του χεριού. Όταν χρησιμοποιώ λοιπόν actuators, ενεργοποιητές σε ένα σώμα, θα πρέπει όλα αυτά, οι αισθητήρες, οι ενεργοποιητές, οι αλγόριθμοι όλοι, να λειτουργούν με έναν πολύ ελεγχόμενο τρόπο, πολύ περισσότερο όταν αυτό το σύστημα είναι αυτό που λέμε μη απανδρωμένο, δηλαδή δεν ασχολείται ο άνθρωπος ή ο άνθρωπος δεν είναι μέσα στον βρόχο, όπως λέμε, in the loop. Δηλαδή γίνεται πλήρως αυτόνομα. Όταν, για παράδειγμα, στέλνω ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος, το οποίο πετά κοντά στη Ρόδο και προσπαθεί να δει κάτι καραβάκια τα οποία νομίζουν ότι κάνουν έρευνα γύρω εδώ πέρα από το νησί, αυτά τα αεροσκάφη τα οποία πετάνε σε κάποιες συγκεκριμένες πορείες που έχουν, το κάνουν χρησιμοποιώντας, ακολουθώντας αυτές τις πορείες βάσει των αισθητήρων, των ενεργοποιητών και γενικότερα των αλγορίθμων που έχουν. Πρέπει όμως ταυτόχρονα, ενώ κάνουμε όλα αυτά τα πράγματα που σας λέω, θα πρέπει να διατηρούμε την ευστάθεια, το stability του δορυφόρου, στις όποιες διαταραχές ασκούνται από εξωτερικούς παράγοντες. Για παράδειγμα, πώς σταθερούμε ένα κινούμενο σώμα, το είπαμε με το αεροσκάφος, αρχίσαμε να το συζητάμε. Τι ενεργοποιητές χρησιμοποιούμε σε αεροσκάφη και δορυφόρους, αρχίσαμε να το συζητάμε, αρχίσαμε να το σκεφτόμαστε. Σε αεροσκάφη χρησιμοποιούμε τις αεροδυναμικές επιφάνειες, τα πιδάλια. Στα πλοία χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, πάλι επιφάνειες πιδάλια τα οποία είναι μέσα στο νερό. Χρησιμοποιούμε τις προπέλες, μπορούμε να κάνουμε διάφορα πράγματα με το βήμα της προπέλας. Χρησιμοποιούμε κάποιες πιο μικρές προπέλες σε άλλα σημεία για να μπορούμε να περιστρέψουμε ένα πλοίο. Χρησιμοποιούμε τις ρόδες ενός αυτοκινήτου. Μιλήσαμε για την μεταβολή της όσης, την εκτροπή της όσης, της δύναμης που παράγει ένας κινητήρας σε ένα αεροσκάφος ή σε ένα δορυφόρο. Και επίσης θα πρέπει να δούμε πώς τα ελέγχουμε όλα αυτά μαζί. Ποια είναι η κόλλα που τα κάνει όλα αυτά και κολλάνε και δουλεύουν όλα μαζί με έναν πάρα πολύ ακριβή τρόπο. Γιατί μην ξεχνάμε ότι πλέον στέλνουμε δορυφόρους και διαστημόπλες σε άλλους πλανήτες και απαιτούμε να έχουν απίστευτες ακρίβειες. Δηλαδή θέλουμε, για παράδειγμα, να στέλνουμε διαστημόπλες στον Άρη και θέλουμε να τα προσγειώνουμε με μια ακρίβεια λιγότερο από ένα χιλιόμετρο από την θέση που έχουμε στοχοποιήσει. Για να μην, για παράδειγμα, πάμε και κολλήσουμε το διαστημόπλαιο σε έναν λάκκο ή σε έναν κρατήρα ή σε ένα βουνό. Οπότε η ακρίβεια των συστημάτων που κατασκευάζουμε είναι πάρα πολύ μεγάλη. Ένα ερώτημα που θα ήθελα να σας θέσω σήμερα, το οποίο πέφτει πάρα πολύ συχνά στις εξετάσεις, είναι θα ήθελα να μου προσδιορίσετε, να μου εξηγήσετε τη διαφορά της κατεύθυνσης, δηλαδή του pointing, με την ευστάθεια, με το stability. Ποια είναι η διαφορά αυτών των δύο μεγεθών? Well. Μπορώ να μιλήσω? Ναι, ποιος θέλει να μιλήσει? Ο Γιάννης ο Λιγνός είμαι. Γιάννη, είσαι ο θαραλέος που θα απαντήσει. Για πες μας. Ναι, τώρα θα το βάλω στη βάση των αεροσκαφών έτσι πιο πολύ. Για πολύ καλά κάνεις. Να μπορώ και εγώ να το αναπτύξω λίγο. Πολύ καλά κάνεις. Χρησιμοποιείς τις εικόνες και τις γνώσεις που έχεις. Πολύ καλά κάνεις. Για πες μας. Κοίταξε, όταν λέμε κατεύθυνση, εννοούμε συσταγωγικά την πορεία που έχει ένα αεροσκάφος. Δηλαδή, από τη θέση που είμαστε, πού θα πάει αν δεν αλλάξουμε κάτι στις επιφάνειες ελέγχου κλπ. Ωραία, να σε βοηθήσω. Την κατεύθυνση, ναι. Με ποιες μονάδες την προσδιορίζουμε, με ποιο μέγεθος? Με μοίρες. Με γωνία, με τρεις γωνίες. Okay. Απλά σε βοηθώ στη σκέψη σου, συγγνώμη, αλλά τουλάχιστον προσπαθώ να σε βοηθήσω. Εντάξει. Ναι, άρα οι μονάδες μέτρησης είναι μοίρες. Σωστά, ναι. Είσαι σωστός μέχρι τώρα. Ωραία. Τώρα, από εκεί πέρα η ευστάθεια έχει να κάνει με το εάν το αεροσκάφος ή ο δορυφόρος ή οποιοδήποτε σώμα κινείται γύρω από το κέντρο μάζας του, από το κέντρο βάρους του, δηλαδή περιστρέφεται. Ναι. Αυτό μπορεί να αλλάζει την κατεύθυνσή του, μπορεί όμως και να μην την αλλάζει. Δηλαδή, μπορεί να κινείται προς συγκεκριμένη κατεύθυνση, αλλά να μην έχει ή να έχει ευστάθεια γύρω από κάποιον άξονα από τους τρεις.
που συζητήσαμε πριν. Είναι σωστά. Η κίνηση γύρω από έναν άξονα, σε τι μονάδες θα τις μετρούσες? Μοίρες ένα δευτερόλεπτο, θα έλεγα. Δηλαδή... Πολύ σωστά. Μοίρες ένα δευτερόλεπτο. Χαίρομαι, γιατί επειδή είσαι και πιλότος, το έχεις κάνει σωστά. Άρα θα πετάς κατά αεροσκάφος πολύ σωστά, χαριτολογώντας. Είναι όντως η μοίρες ένα δευτερόλεπτο. Σημαίνει δηλαδή, εάν εγώ έχω ένα αεροσκάφος και το κατευθύνω, να το πω κάπως έτσι απλοϊκά για να το καταλάβουν όλα τα παιδιά, σε ευθεία απορία, σε ευθεία κατεύθυνση, αν για παράδειγμα κάνω το διάνυσμα του χεριού μου, όπως ίσως να με βλέπετε στην κάμερα εδώ πέρα, με τους τρεις άξονες, να προσπαθήσω να χρησιμοποιήσω ίσως και ένα αεροσκάφος που έχω εδώ μαζί μου, του γιού μου, αν είναι με αυτόν τον τρόπο και θέλω για παράδειγμα να το περιστρέψω με κάποια γωνία, θέλω όταν περιστραφεί γύρω στις 45 μοίρες όπως κάνω τώρα, θέλω αυτή η θέση που θα διατηρήσει να είναι ακριβώς 45,0 για παράδειγμα, και όταν είναι σε αυτή τη θέση η περιστροφή του να μην είναι σε μια ταλάντωση ή να είναι όπως το λέμε ασταθές, δηλαδή να περιστρέφεται με αρκετές μοίρες ανά δευτερόλεπτο, γιατί έτσι δεν θα είναι ευσταθές. Δεν ξέρω αν έχω γίνει κατανοητός. Να ρωτήσω κάτι. Έχετε ανοίξει κάποια κάμερα ή εγώ δεν βλέπω κάτι? Νομίζω ότι έχω ανοίξει την κάμερά μου, αλλά για να δω, μπορεί και να... Ναι, έχω την κάμερα ανοιχτή. Παιδιά, με βλέπετε, δεν με βλέπετε? Ναι, σας βλέπω. Ναι, βλέπω ναι. Το διαστημικό λεωφορείο που έχω εδώ. Α, εγώ δεν το βλέπω, μάλλον κάτι έχω. Okay, δεν πειράζει. Απαλλάσσεσαι από τον Brad Pitt εδώ πέρα. Οπότε, η ευστάθεια λοιπόν είναι η σταθερότητα που έχουμε γύρω από τον κάθε άξονα, όταν για παράδειγμα είμαστε σε ένα αεροσκάφος, όταν το αεροσκάφος για παράδειγμα πετά και αρχίζει να δονείται ή να κάνει μια μικροταλάντωση εξαιτίας κάποιου καιρικού φαινομένου ή εξαιτίας κάποιου χειρισμού το οποίο να γίνεται, αυτό που αισθανόμαστε σαν τελάντωση, σαν κούνηση, έχει να κάνει με την ευστάθεια. Αυτά λοιπόν είναι πολύ σημαντικά χαρακτηριστικά για έναν δορυφόρο, γιατί αν ο δορυφόρος έχει ένα διαστημικό όργανο το οποίο απαιτεί πάρα πολύ μεγάλη ακρίβεια, μπορεί η μέτρηση που θα πάρει να μην είναι σωστή. Για να μπορέσετε να αντιληφθείτε ακριβώς το μέγεθος αυτού που λέω, είναι σκεφτείτε ότι οι δορυφόροι τηλεπαρατήρησης είναι συνήθως σε μία τροχιά γύρω στα 500 χιλιόμετρα σε ύψος, σε υψόμετρο. Είναι π.χ. η απόσταση της Αθήνας με τη Θεσσαλονίκη, οπότε σκεφτείτε το υψηλότερο σημείο που έχουμε στην Αθήνα, ξέρω εγώ, η Πάρνηθα, και έχουμε ένα τηλεσκόπιο το οποίο είναι στην Πάρνηθα και προσπαθεί, η κατεύθυνσή του είναι για τον Λευκό τον Πύργο, και του βγάζουμε μία φωτογραφία σε μία απόσταση 500 χιλιόμετρα. Σκεφτείτε λοιπόν ότι οι δορυφόροι έχουν τέτοια ευστάθεια και τέτοια ακρίβεια στάσης με την οποία μπορούν να πάρουν την εικόνα αυτή και να μας δώσουν εικόνες με ανάλυση 10 εκατοστών. Σκεφτείτε δηλαδή ένα τηλεσκόπιο το οποίο σε μέγεθος, το τηλεσκόπιο αυτό δεν έχει μεγαλύτερο μήκος από ένα μέτρο περίπου. Σκεφτείτε η διάμετρος του τηλεσκοπίου αυτή να είναι περίπου το μισό μέτρο. 500 χιλιόμετρα απόσταση, τραβάω μία φωτογραφία και η εικόνα που παίρνω έχει διακριτική ικανότητα, έχει ακρίβεια δηλαδή, η οποία είναι πολύ καλύτερη από τα 15 εκατοστά. Άρα λοιπόν αυτό το τηλεσκόπιο, ειδικά όταν είναι στο διάστημα, θα πρέπει να διατηρεί την ευστάθειά του, δηλαδή να μην κουνιέται, όπως λέμε γύρω από τους τρεις άξονες του, να είναι πολύ πολύ σταθερός, να έχει για παράδειγμα έναν ρυθμό περιστροφής ευστάθειας συν πλην λιγότερο από 0,005 μοίρες ανά δευτερόλεπτο, και θα πρέπει επίσης η κατεύθυνσή του να είναι πάρα πολύ ακριβής, γιατί εάν δεν έχω ακριβή κατεύθυνση, αντί να βγάλει για παράδειγμα φωτογραφία από την Πάνηθα το Λευκό τον Πύργο, θα βγάλει ξέρω εγώ τις Σέρες ή την Αλεξανδρούπολη. Γιατί μία ανακρίβεια, μία ξέρω εγώ έλλειψη της συνακρίβεια μίας μοίρας ή δύο μοιρών ή μισής μοίρας, σε αυτή την απόσταση θα με κάνει να μην μπορέσω να δω καθόλου το στόχο που έχω. Οπότε αυτό είναι το τεχνικό αντικείμενο με το οποίο θα ασχοληθούμε και θα δούμε πώς δουλεύει. Και αυτό είναι το challenge που έχουμε, να φτιάξουμε συστήματα τα οποία έχουν αυτή την ακρίβεια και αυτή την ικανότητα. Κάποια ερώτηση, παιδιά, μέχρι εδώ? Κύριε καθηγητά, άρα μιλάμε για pitch, roll και γιο σε σχέση με τη χαρακτήρα απορία. Ακριβώς, και θα το δούμε σε λίγο. Έχω τα σχεδιαγράμματα για να τα δούμε όλα αυτά. Ακριβώς. Okay. Ακριβώς.
Οπότε, ο τρόπος με τον οποίο μπορούμε να φέρουμε εις πέρας ένα σύστημα πλοήγησης ή ένα σύστημα προσδιορισμού θέσης και στάσης είναι τα συστήματα ελέγχου κλειστού βρόχου. Τα οποία τι σημαίνει? Ένα τέτοιο σύστημα ελέγχου κλειστού βρόχου έχει κάποια στοιχεία. Έχει, για παράδειγμα, την εντολή που δίνω, δηλαδή τι εντολή θέλω να δώσω εγώ στο σύστημα για να μπορέσει, για παράδειγμα, να μου κάνει μία μεταβολή. Μπορεί να είναι η γωνία περιστροφής, για παράδειγμα. Έχω, για παράδειγμα, τον επενεργητή ή τον επενεργοποιητή, ο κινητήρας δηλαδή, ο οποίος θα φέρει εις πέρας αυτή την εντολή. Έχω το σύστημα, το οποίο στα αγγλικά το λέμε plant, το οποίο είναι το σύστημα το οποίο προσδιορίζω, είναι ο δορυφόρος, το αεροσκάφος, το οποίο έχει να κάνει και με το περιβάλλον, τι διαταραχή μου δίνει δηλαδή το εξωτερικό περιβάλλον και το σύστημα. Έχω την μέτρηση, δηλαδή κάτι το οποίο θα μπορέσει να μου δώσει την τιμή που θέλω να μετρήσω και να μου τη δίνει αυτή ανά δευτερόλεπτο για να ξέρω τις μεταβολές που υπάρχουν. Υπάρχει η επιθυμητή κατάσταση ή η μεταβλητή που θέλω να ελέγξω, να πετύχω. Στη συγκεκριμένη περίπτωση εμείς μιλάμε για τις γωνίες περιστροφής στο χώρο, στο τρισδιάστατο χώρο. Υπάρχει επίσης το σφάλμα, το οποίο είναι η ελεγχόμενη μεταβλητή, αυτό που θα πάρω στην έξοδο δηλαδή από το actual state και το οποίο θα είναι π.χ. οι τρεις γωνίες περιστροφής. Και μετά υπάρχει άλλο ένα στοιχείο το οποίο λέγεται feedback, είναι η ανάδραση. Είναι αυτό δηλαδή που παράγω και θα επιστρέφω συνέχεια στο σύστημα για να μπορέσω να φέρω εις πέρας μία εντολή που δίνω σε ένα συνολικό σύστημα για να μπορέσω να καταφέρω να έχω μία μεταβολή. Το desired state, όπως λέμε εδώ πέρα, δηλαδή αυτό που θέλουμε εμείς να επιτύχουμε σαν επιθυμητή κατάσταση μεταβλητή, μπορεί να είναι οι γωνίες περιστροφής. Μπορεί να είναι, για παράδειγμα, η θέση ενός δορυφόρου στο χώρο. Δηλαδή, μπορεί να είναι η απόσταση. Μπορεί να θέλω να το πω πήγαινε 100 μέτρα πάνω, 100 μέτρα κάτω, δεξιά-αριστερά. Άρα, τα συστήματα ελέγχου κλειστού βρόχου τα χρησιμοποιούμε όταν θέλουμε να πετύχουμε έναν αρκετά υψηλό βαθμό αυτονομίας και να μπορέσουμε ένα σύστημα να μπορέσει να μας κατορθώσει να φέρει εις πέρας μία μεταβολή μεγέθους. Και αυτό γίνεται αυτόνομα. Υπάρχει κανείς ο οποίος δεν έχει καταλάβει τι είναι το σύστημα ελέγχου κλειστού βρόχου? Οκ. Okay. Προχωράμε λοιπόν. Αυτό είναι το βασικό σύστημα με το οποίο μπορούμε και περιγράφουμε λοιπόν ένα σύστημα κατεύθυνσης και θέσης και στάσης. Εάν, για παράδειγμα, θέλω να πάρω αυτό το σύστημα κλειστού βρόχου και θέλω να εξηγήσω τι είναι το υποσύστημα προσδιορισμού και ελέγχου προσανατολισμού δορυφόρων, αυτό θα περιλάβει λοιπόν το σύστημα ελέγχου κλειστού βρόχου, στο οποίο έχω έναν ελεγκτή ή κατευθυντή, όπως λέγεται. Έχουμε τον επενεργητή και τους ενεργοποιητές, είναι τα actuators, είναι οι κινητήρες. Θα έχω το δορυφόρο, ο οποίος αποτελεί το σύστημα που διαχειρίζομαι. Έχω τους αισθητήρες, οι οποίοι μου δίνουν τα δεδομένα, τις μετρήσεις που παίρνω, και όλο αυτό θα πρέπει να λειτουργήσει ως ένα αυτόματο σύστημα ελέγχου, το οποίο θα μπορέσει να μου διατηρεί ή να μου μεταβάλει τον προσανατολισμό, το attitude, όπως λέμε, του δορυφόρου, το οποίο το προσδιορίζω με τρεις γωνίες, με την γωνία που μου περιστροφίζει γύρω από τον άξονα Χ, Ψ και Ζ. Αυτό θα γίνεται ανάλογα με τις προδιαγραφές και τις ανάγκες μιας αποστολής. Αν, για παράδειγμα, έχω έναν δορυφόρο τηλεπικοινωνιακό, ο οποίος έχει μία κεραία, μπορεί η εντολή που θέλω να δώσω και να μπορέσω να πετύχω να είναι κάτι το οποίο να μην απαιτεί πολύ μεγάλη ακρίβεια, γιατί η κεραία μου έχει αρκετά μεγάλη κάλυψη. Αν όμως είναι κάποιος τηλεοπτικός φακός, κάποια φωτογραφική μηχανή, στην οποία πρέπει να πάρω εικόνες υψηλής ανάλυσης, οι ανάγκες που απαιτούνται, αυτό που λέγεται pointing, κατεύθυνσης και ευστάθειες, είναι αρκετά μεγάλες. Οπότε, εάν σας ρωτήσει κανείς πώς λειτουργεί ένα υποσύστημα προσδιορισμού και ελέγχου προσανατολισμού δορυφόρων, θα χρησιμοποιήσετε κάποιο block diagram, όπως βλέπετε εδώ πέρα. Το ίδιο τύπου σύστημα χρησιμοποιείται για οποιοδήποτε όχημα συζητάμε, είτε είναι στον αέρα, στη θάλασσα, είτε στο διάστημα, και θέλουμε να του αλλάξουμε την στάση ή θέλουμε να του αλλάξουμε
την θέση, δηλαδή τις συντεταγμένες, την κίνησή του, δηλαδή τη μεταφορά του, στον τρισδιάστατο χώρο. Εδώ θέλω να εστιάσουμε περισσότερο σε αυτά τα μαθήματα, κυρίως για, όπως είπαμε, για τον έλεγχο και τον προσδιορισμό της στάσης του δορυφόρου, δηλαδή πώς τον προσδιορίζουμε γύρω από το κέντρο μάζας. Υπάρχει βέβαια και το σύστημα που προσδιορίζει την θέση ενός δορυφόρου, δηλαδή, για παράδειγμα, το υψόμετρο που έχει, το πώς κατευθύνεται στο χώρο και πώς μπορούμε να τον μεταφέρουμε στο χώρο. Κάτι το οποίο μπορούμε να κάνουμε όπως με τα αυτοκίνητα, με τους αισθητήρες π.χ. GPS, αλλά και με άλλους αισθητήρες που θα δούμε αργότερα σήμερα. Κάποια ερώτηση, παιδιά, πάνω σε αυτό? Κάποια απορία? Αθανασία, είναι κατανοητό όλο αυτό? Το προσπαθώ. Okay. Χρειάζεται λίγο χρόνος για να μπορέσει η πληροφορία έτσι να γίνει αντιληπτή και κατανοητή. Αν κάποια από εσάς, επειδή θα το συνεχίσουμε το μάθημα την εβδομάδα, έχετε απορίες, μπορούμε να το συζητήσουμε ή πριν το μάθημα ή και στο επόμενο μάθημα, για να μπορέσουμε να ξεδιαλύνουμε τυχόν αμφιβολίες που υπάρχουν. Εντάξει? Να κάνω μια ερώτηση λίγο άσχετη. Ναι. Τα βιβλία αυτά που μας λέγατε, πότε προβλέπετε να μοιραστούν? Το βιβλίο, το εισαγωγικό, το οποίο σας λέω, εκτυπώνεται. Τώρα το πότε θα σας το δώσουμε όταν έχουμε φυσική παρουσία, η δική μου πρόβλεψη είναι μετά τα Χριστούγεννα, γιατί δεν βλέπω να αποκτούμε ξανά την φυσική παρουσία μέχρι τα Χριστούγεννα, βλέποντας τα πράγματα ρεαλιστικά. Ναι. Αυτό όμως που έχω κάνει είναι σας έχω δώσει τα βιβλία ηλεκτρονικά, το ένα βιβλίο, αυτό το εισαγωγή στην αεροδιαστημική. Επίσης θα σας δώσω σήμερα τις διαφάνειες και θα σας δώσω επιπρόσθετα και ένα κεφάλαιο το οποίο περιγράφει το υποσύστημα αυτό. Α, ωραία, εντάξει. Αυτό στην ουσία μπορείτε να το εκτυπώσετε. Είναι το κάθε κεφάλαιο να υπολογίζετε ότι είναι 10-15 σελίδες και έχει κάποιες λίγο περισσότερες λεπτομέρειες πάνω σε αυτό. Επίσης υπάρχει το βιβλίο Understanding Space, το οποίο υπάρχει σε PDF, το οποίο είναι στα αγγλικά μεν, αλλά παρουσιάζει όλα αυτά που λέω με πάρα πολύ εμπεριστατωμένο τρόπο και απλοϊκό τρόπο. Δηλαδή το ξεκινάει από τις πολύ πολύ βασικές αρχές. Ωραία, εντάξει. Το έχεις βρει αυτό το βιβλίο, Αθανασία? Το έχουμε βρει, ο Αντρέας το βρήκε. Δεν θέλω να ξέρω ποιος το βρήκε, θέλω να ξέρω απλά ότι το έχετε, εντάξει? Ναι, το έχουμε, το έχουμε, το έχουμε. Τον έδωσες παντελώς, αλλά δεν πειράζει, δεν άκουσα τίποτα. Όχι, για καλό το είπα εγώ. Το ξέρω, το ξέρω. Ωραία, συνεχίζουμε. Ναι, ναι. Θα αναλύσουμε και τα επιμέρους στοιχεία αυτά ξεχωριστά, δηλαδή ενεργοποιητές, επενεργητές, ελεκτική κατεύθυνση, όλα αυτά θα τα δούμε. Δηλαδή, τι κατηγορίες χωρίζονται, πώς λειτουργούν. Ναι, θα τα δούμε αρκετά εισαγωγικά, γιατί μερικά από αυτά είναι αρκετά περίπλοκα. Για παράδειγμα, το να μπορέσουμε να δούμε πώς λειτουργεί, για παράδειγμα, ένας κατευθυντής ελεκτής ή κοντρόλερ, θέλει αρκετά εξειδικευμένη γνώση. Αλλά θα τα δούμε όλα εισαγωγικά στο μάθημα αυτής της εβδομάδας και την επόμενη. Απλά πιστεύω θα βοηθούσε στην περαιτέρω κατανόηση, αν δηλαδή ξέραμε ακριβώς τι κάνει το καθένα και πώς λειτουργεί. Αυτό θα κάνουμε αυτή και την επόμενη εβδομάδα. Ακριβώς αυτό θα δούμε, δηλαδή, στις υπόλοιπες διαφάνειες, τι είναι αισθητήρες, τι είναι επενεργοποιητές, πώς όλα αυτά δουλεύουν μαζί. Όλα αυτά θα τα δούμε σε αυτές τις δύο εβδομάδες. Ωραία, καλώς. Κάποια άλλη απορία? Okay. Όταν όμως θέλουμε να συζητήσουμε για ένα σώμα το οποίο κινείται σε τρεις διαστάσεις, είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε πώς μπορούμε να ορίσουμε τον χώρο, αλλά και πώς να ορίσουμε την κίνηση του σώματος σε τρεις διαστάσεις. Και αυτό που κάνουμε όταν συζητάμε για την κίνηση σώματος σε τρεις διαστάσεις είναι πρέπει να ορίσουμε κάποια πλαίσια αναφοράς και κάποια συστήματα συντεταγμένων. Αυτό λοιπόν το οποίο κάνουμε είναι όταν έχουμε να κάνουμε την κίνηση, την περιστροφή ενός σώματος, μιλάμε για κάποια πλαίσια αναφοράς ή συντεταγμένες, συστήματα συντεταγμένων. Ξεκινάμε λοιπόν με το αδρανιακό πλαίσιο αναφοράς, το οποίο είναι ένα πλαίσιο το οποίο ορίζουμε ως χ, ψ, z και βάζουμε σαν subscript το I, το οποίο στα αγγλικά σημαίνει inertial, είναι το αδρανιακό σύστημα αναφοράς.
Το Z, για παράδειγμα, θεωρούμε ότι είναι στην ίδια διεύθυνση με το Βόρειο Πόλο. Ο άξονας Χ έχει τη διεύθυνση προς την αιαρινή ημερία, αυτό που λέμε το Vernal Equinox. Και ο άξονας Ψ είναι κάθετος σε αυτούς τους δύο άξονες. Και το χρησιμοποιούμε για να βρίσκουμε το γεωγραφικό μήκος και πλάτος ενός δορυφόρου σε τροχιά. Υπάρχει κάποιος που μπορεί να μας εξηγήσει τι είναι η αιρινή ημερία και το σημείο Vernal Equinox? Τι είναι η αιρινή ημερία, παιδιά? Η αιρινή ημερία είναι όταν έχουμε ήλιο ημέρα ή νύχτα. Σωστά. Πότε συμβαίνει αυτό? 2 φορές το χρόνο. Πότε? Τώρα παίξω τις ημερομηνίες, δεν τις θυμάμαι, κύριε καθηγήτα. Στο περίπου, ναι. Στο περίπου αναφέρω. Έχουμε το Μάρτι, νόμιζα, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Άνοιξε και το αντίστοιχο, στις 6 μήνες αντίστοιχο. Ναι. Το οποίο συμβαίνει όταν υπάρχει κάποια ιδιαίτερη κίνηση των πλανητών, έτσι δεν είναι? Μπορώ να πω? Ναι, Πινελόπη, πες μας. Τώρα, βέβαια, αυτός είναι ο αστρονομικός ορισμός. Δεν ξέρω αν θα βοηθήσει. Το σημείο ημερίας είναι η τομή της εκλειπτικής με τον ουράνιο σημερινό. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο βοηθάει αυτό. Ναι. Η ορισμή αυτή είναι σωστή. Έχει να κάνει με την κίνηση των πλανητών, με τη θέση του ήλιου, με τη θέση της γης, με τη θέση του επίπεδου του σημερινού του εκλειπτικού, όπως ανέφερες. Και αυτό το οποίο εμείς τουλάχιστον προσδιορίζουμε είναι ότι είναι ένα σημείο πάνω στον πλανήτη το οποίο είναι πάνω στο εκλειπτικό επίπεδο, δηλαδή πάνω στο επίπεδο του σημερινού, το οποίο κοιτάζει, να το πω κάπως απλά, προς ένα άστρο, το οποίο μου δίνει ένα σχετικά εντός εισαγωγικών σταθερό σημείο στο ηλιακό σύστημα, με το οποίο σε συνδυασμό με τους δύο άλλους άξονες, τον άξονα Z και τον άξονα Ψι, ο οποίος είναι κάθετος, μου δίνει στην ουσία ένα πλαίσιο αναφοράς, ένα σύστημα συντεταγμένων, το οποίο παραμένει σταθερό. Θέλω δηλαδή να έχω ένα σταθερό σύστημα, ένα σταθερό πλαίσιο αναφοράς, το οποίο να μην κινείται, να το πω κάπως έτσι. Οπότε, αυτό το οποίο δίνω σαν παράδειγμα για το τι θεωρώ σταθερό αδρανειακό πλαίσιο αναφοράς, είναι αν είστε σε ένα δωμάτιο τώρα μπροστά με τον υπολογιστή σας, βρίσκεται μία γωνία του δωματίου, η οποία έχει αυτούς τους τρεις άξονες, τον άξονα Z, ο οποίος πηγαίνει προς τα πάνω, τον άξονα Χ και τον άξονα Ψ, και θεωρήστε ότι ο Ψ, ο ένας δηλαδή από τους δύο, να το πούμε κάπως έτσι, οριζόντιους άξονες, κοιτά προς μία κατεύθυνση, η οποία παραμένει πάντα σταθερή. Αυτό συμβαίνει σε αυτές τις δύο ημερομηνίες που αναφέραμε, όταν, για παράδειγμα, η μέρα είναι ίση με τη νύχτα και έχει να κάνει με τη θέση των πλανητών, να το πούμε έτσι πολύ πολύ απλοϊκά. Και ο λόγος είναι γιατί πάντα όταν συζητάμε για την κίνηση ενός σώματος που περιστρέφεται σε τρεις διαστάσεις, στο χώρο, θέλω να έχω ένα σταθερό πλαίσιο αναφοράς για να μπορώ να ορίσω και να συγκρίνω άλλα πλαίσια αναφοράς. Για παράδειγμα, το δεύτερο πλαίσιο που έχω, το οποίο λέγεται το πλαίσιο σώματος ή σωματόδετο πλαίσιο, είναι το πλαίσιο στο οποίο εγώ θεωρώ ότι ξεκινά από το κέντρο μάζας ενός δορυφόρου, είναι σταθερό πάνω στο σώμα του δορυφόρου και το χρησιμοποιούμε για να βρούσκουμε τον προσανατολισμό του σε σχέση με άλλα πλαίσια όπως το αδρανειακό ή τροχιακό. Όλα αυτά βέβαια γίνονται περισσότερο κατανοητά όταν δούμε σχεδιαγράμματα, δηλαδή άλλο πράγμα να βλέπουμε κείμενα και άλλο εικόνες. Εδώ για παράδειγμα βλέπετε στο κάτω μέρος της εικόνας ένα αδρανειακό πλαίσιο αναφοράς, το χ-ψ-z, το οποίο παραμένει σταθερό. Δηλαδή θεωρούμε εμείς για την οικονομία της συζήτησης ότι αυτό δεν αλλάζει. Αν και στην πραγματικότητα ξέρουμε ότι το ηλιακό μας σύστημα κινείται με μια πάρα πολύ αργή ταχύτητα, μπλα 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 μπλα. Αλλά για τις δικές μας αναλύσεις το θεωρούμε σταθερό και ότι δεν αλλάζει. Το σύστημα που βλέπετε χ-ψ-z, το πλαίσιο, το οποίο είναι σωματόδετο, δηλαδή είναι πάνω στους συμμετρικούς άξονες περιστροφής του δορυφόρου που βλέπετε εδώ πέρα, είναι αυτό που λέγεται σωματόδετο, δηλαδή έχει να κάνει με την γωνία κατεύθυνσης του δορυφόρου. Βλέπετε, για παράδειγμα, ότι ο άξονας ZV,
ο οποίος είναι αυτός ο οποίος είναι συμμετρικός προς τον νότο του, να το πούμε έτσι, του δορυφόρου, έχει μία γωνία απόκλησης με τον άξονα ZI, ο οποίος είναι αυτού του αδρανιακού συστήματος αναφοράς. Και έχουμε μετά τον άξονα Ψ και τον άξονα Χ, Β πάλι, ο οποίος έχει να κάνει με τους άξονες συμμετρίας αυτού του γεωμετρικού σχήματος, αυτού του δορυφόρου. Μετά έχουμε ένα τρίτο πλαίσιο αναφοράς, το οποίο είναι το Χ, Ψ, Ζ, όμικρον, το οποίο έχει να κάνει με την τροχιακή θέση και την τροχιακή ταχύτητα του δορυφόρου. Το Χ δηλαδή 0 είναι ένα διάνυσμα, το οποίο είναι παράλληλο με το διάνυσμα της ταχύτητας που έχει ο δορυφόρος όταν είναι σε τροχιά. Βλέπετε για παράδειγμα ότι ο άξονας Z όμικρον είναι παράλληλος με τον ZI του αδρανιακού συστήματος και μπορούμε έτσι σε αυτή τη θέση να μπορούμε με τις γωνίες που υπάρχουν να προσδιορίσουμε την στάση του δορυφόρου σε σχέση με το αδρανιακό σύστημα αναφοράς. Δηλαδή αναλόγως με το πώς περιστρέφεται μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την τριγωνομετρία για να μπορέσουμε να δούμε πώς μεταβάλλεται και πώς προσδιορίζεται η θέση του στο χώρο σε σχέση με ένα σταθερό σύστημα αξώνων, το οποίο είναι το αδρανιακό πλαίσιο αναφοράς. Είναι αυτά κατανοητά, παιδιά? Μια ερώτηση, κύριε καθηγητά Κότσο Χριστόβρος. Ναι. Μιλάμε για κάποιο benchmark πάνω στο δορυφόρο? Ναι. Αλλά πρέπει να είναι σε τρία σημεία. Ναι. Για να μπορούμε να ορίσουμε την κίνηση στο χώρο, θέλουμε να έχουμε τρεις άξονες, τρία σημεία. Κάποια άλλη ερώτηση, παιδιά? Ξαναλέτε λίγο το Z0 και ZV, αυτά τα δύο συστήματα, γιατί έχουμε δύο τέτοια? Έχουμε δύο πλαίσια συντεταγμένων εδώ πέρα. Το ένα είναι αυτό που είναι με το ακρονίμιο B, το οποίο σημαίνει body, το σώμα, το οποίο μου προσδιορίζει τη στάση του δορυφόρου, τη γωνία περιστροφής του δορυφόρου, ανάλογα με τους άξονες συμμετρίας του γεωμετρικού του σχήματος. Εάν, για παράδειγμα, ήταν σφαίρα, πάλι οι άξονες συμμετρίας θα ήταν περίπου οι ίδιοι, αλλά βλέπετε ότι η μύτη του δορυφόρου, να το πούμε κάπως έτσι, έτσι όπως κινείται, ανάλογα με τον άξονα Hit Β, XB, όπως βλέπετε εδώ πέρα, είναι περιψωμένος κατά μία μικρή κλίση σε σχέση με το Χ0, γιατί η κατεύθυνσή του είναι τέτοια. Λοιπόν, το σύστημα HPCZB, body δηλαδή, το body frame, έχει να κάνει με την γωνία κατεύθυνσης που έχει, στάσεις δηλαδή, που έχει ο δορυφόρος. Το σύστημα, το πλαίσιο αναφοράς HPCZ0, έχει να κάνει με την τροχιακή του θέση. Είναι αυτό που λέγεται το τροχιακό πλαίσιο. Είναι δηλαδή το διάνυσμα το οποίο μου δίνει την τροχιακή θέση του δορυφόρου κατά τη στιγμή που αυτό περιστρέφεται γύρω από το κέντρο της Γης. Ναι. Εντάξει? Ναι, νομίζω πως κατάλαβα. Okay. Υπάρχουν και άλλες αναλύσεις και στο βιβλίο, αλλά και γενικότερα στο Understanding Space. Εάν μετά την μελέτη πάλι έχουμε κάποιες ερωτήσεις, να τις ξαναδούμε. Η ερώτηση που πολλές φορές βάζουμε σε κάποια εξέταση είναι ποια είναι η διαφορά αυτών των τριών πλαισίων αναφοράς. Δηλαδή, τι διαφορά έχει το αδρανιακό σύστημα με το σωματόδετο, με το body frame και με το τροχιακό σύστημα αναφοράς. Είναι μια κλασική ερώτηση. Είπαμε ότι το αδρανιακό σύστημα είναι κάτι το οποίο μένει σταθερό. Το χρησιμοποιούμε σαν σημείο, σαν πλαίσιο αναφοράς και παραμένει σταθερό. Αλλά τα άλλα δύο που βλέπουμε εδώ πέρα, το σωματόδετο και το τροχιακό, μεταβάλλονται. Το ένα μεταβάλλεται αναλόγως με την τροχιά που έχει ο δορυφόρος και το άλλο αναλόγως, δηλαδή το σωματόδετο, αναλόγως με την περιστροφή που κάνει ο δορυφόρος ανάλογα με την κίνησή του, με το τι εντολές έχει και με το τι γωνία περιστροφής θα έχει. Οπότε αυτά θα ήθελα να τα δείτε λίγο περισσότερο αναλυτικά και να μπορέσετε να τα κατανοήσετε. Υπάρχει κάποια ερώτηση, μίλησε κανείς μήπως? Όχι. Okay. Θέλω να μιλήσουμε λίγο για τις γωνίες προσανατολισμού. Αυτό που ανέφερε κάποιος συνάδελφός του, τις θεωρούμε επίσης και τις ορίζουμε σαν γωνίες Euler. Είναι η κλίση, το roll, η πρόνευση, το pitch και η εκτροπή.
Εγώ βασικά, παιδιά, επειδή όλη μου η εκπαίδευση και γενικότερα οτιδήποτε έχω εργαστεί είναι στο εξωτερικό και έχει γίνει στα αγγλικά, κατανοώ πολύ καλύτερα και χρησιμοποιώ το role pitch yo γενικότερα, αλλά μπορώ να χρησιμοποιήσω και την ελληνική μετάφραση αυτών των έτσι, στοιχείων των γωνιών. Είναι οι γωνίες που χρησιμοποιούμε για να περιγράψουμε την περιστροφή και την κατεύθυνση, την κατάσταση ενός σκάφους, και αναλόγως πολλές φορές με την κοινότητα την οποία λειτουργεί κάποιος, αν είναι π.χ. στο ναυτικό ή στην αεροπορία ή ξέρω εγώ στο διάστημα, αυτές έτσι λίγο κάπως αλλάζουν. Για παράδειγμα, πολλοί θεωρούν το ρόλο λίγο διαφορετικό από το γιο και τέτοια πράγματα, αλλά γενικότερα εμείς στην διαστημική, βλέποντας το σώμα, εδώ βλέπετε το διαστημικό λεωφορείο, όταν το διαστημόπλοιο περιστρέφεται, όπως λέμε, γύρω από τη μύτη του, δηλαδή ο άξονας που βγαίνει και κοιτάει προς τα μέσα την οθόνη σας, όταν βλέπουμε το πίσω μέρος ενός οχήματος, όταν περιστρέφεται λοιπόν γύρω από αυτόν τον άξονα, τον λέμε roll, η κλίση δηλαδή, το ανεβοκατέβασμα της μύτης, όπως λέμε δηλαδή από τον άξονα περιστροφής, ο οποίος βγαίνει από το πλάι του σώματος, είναι η πρόνευση. Και μετά ο άξονας, ο οποίος είναι ο Z, που βγαίνει από το πάνω μέρος ενός δορυφόρου, ενός διαστημοπλάνου, όπως το διαστημικό λεωφορείο, λέγεται γιο ή εκτροπή. Οπότε αυτά είναι τα μεγέθη που ορίζουμε για να περιγράψουμε την περιστροφή ενός σώματος στον τρισδιάστατο χώρο. Κάποια απορία, παιδιά, μέχρι στιγμής? Αυτό το οποίο επίσης πολλές φορές χρησιμοποιούμε τις γωνίες, λέμε για παράδειγμα το ρόλο ωμέγα, το pitch με τη γωνία φι και την εκτροπή με τη γωνία θήτα, ή χι ψι ζετ, ή ένα, δύο, τρία. Θα δούμε διάφορες τέτοιες για παράδειγμα αντιπροσωπεύσεις για αυτά τα μεγέθη. Και εδώ πέρα βλέπετε την αγγλική ορολογία που χρησιμοποιούμε και πώς γενικότερα χρησιμοποιούμε τις γωνίες. Δηλαδή, αν θέλουμε να δούμε τις γωνίες προς ανατολισμού και τις ορολογίες που χρησιμοποιούμε και στην διαστημική αλλά και σε άλλους χώρους, έχουμε το roll axis, το οποίο είναι στο τροχιακό επίπεδο. Έχουμε το pitch axis, το οποίο είναι κάθετο στο τροχιακό επίπεδο. Και έχουμε μετά το yaw axis, που είναι η τοπική κάθετος. Χρησιμοποιούμε, όπως σας είπα, τα ελληνικά γράμματα φι, θήτα και ψι, για να μπορούμε να μετρούμε δηλαδή το roll pitch και yaw αυτούς τους άξονες, ή το χι, ψι, ζεντ. Εγώ πάντα αυτά θα σας τα δίνω ονομαστικά για να μπορούμε να μην τα μπερδεύουμε. Αλλά γενικότερα είναι η ορολογία που επικρατεί και που χρησιμοποιούμε για να περιγράφουμε την κίνηση των σωμάτων σε τρεις διαστάσεις. Κάποια ερώτηση, παιδιά? Εδώ πέρα στο σχηματάκι, θέλετε λίγο να μας πείτε τι γίνεται? Ναι. Έχουμε έναν δορυφόρο που βλέπετε είναι αυτό το μαύρο τετραγωνάκι, το οποίο είναι πάνω από ένα σημείο. Έχουμε τους τρεις κύριους άξονες, το χι, ψι, ζεντ. Έχουμε για παράδειγμα το X, βλέπετε για παράδειγμα αυτό που λέει aircraft, το οποίο είναι η ταχύτητα με την οποία προχωρά προς τα μπροστά, και το, ο άξονας χι, ο οποίος τον περιγράφει. Η κίνηση λοιπόν, η περιστροφική γύρω από αυτόν τον άξονα, λέγεται roll axis. Έχουμε μετά την κάθετο πάνω σε αυτό, στο ίδιο επίπεδο, το οποίο είναι ο άξονας ψι. Ο άξονας αυτός, για παράδειγμα, λέγεται pitch axis. Και μετά έχουμε τον κάθετο άξονα, ο οποίος είναι ο Z, και περιγράφεται ότι είναι ο yaw axis. Είναι ο τρόπος με τον οποίο ορίζουμε την κίνηση ενός σώματος στο χώρο σε τρεις διαστάσεις. Βλέπετε ότι υπάρχουν διάφορες γωνίες. Εδώ βλέπετε για παράδειγμα μία αρχική θέση, η οποία είναι η θέση aircraft που κινείται ένα αεροσκάφος. Βλέπετε ότι υπάρχουν κάποιες γωνίες περιστροφής. Είναι δηλαδή μία περιστροφική κίνηση ενός αεροσκάφους. Και βλέπετε τις γωνίες με το πώς έχει περιστραφεί αυτό το σύστημα συντεταγμένων κατά μία πολύ μικρή γωνία, όπως βλέπετε στους τρεις άξονες με τις γωνίες φι, ψι και θήτα, με αυτούς τους άξονες που τους θεωρούμε datum, που είναι δηλαδή η αρχική του θέση πριν περιστραφεί.
Η αρχική θέση δηλαδή είναι αυτή που λέγεται datum, αυτή που ορίζουμε ως την αρχική, αυτό το οποίο θα μπορούσαμε να θεωρήσουμε ως το αδρανειακό σύστημα αναφοράς. Και μετά αυτό που βλέπετε είναι όταν έχουμε μια πολύ μικρή περιστροφή αυτού του πλαισίου, με αυτές τις τρεις γωνίες, πώς δηλαδή έχει μετακινηθεί αυτό το πλαίσιο και το οποίο ορίζει την κίνηση του αεροσκάφους σε τρεις διαστάσεις. Και το datum είναι σταθερό όλη τη διάρκεια της τροχιάς. Είναι η αρχική του θέση. Μπορούμε να το θεωρήσουμε ότι είναι σταθερό. Ας υποθέσουμε ότι θα μπορούσε να είναι το αδριανιακό πλαίσιο ή θα μπορούσε, για παράδειγμα, να θεωρήσουμε ότι ήταν η αρχική του θέση. Και μετά είχαμε μια πολύ μικρή μεταβολή στη γωνία του, στη γωνία περιστροφής. Και είναι κατάλαβα. Ωραία. Κάποια άλλη ερώτηση, παιδιά? Okay. Αυτό το οποίο επίσης θα πρέπει να δούμε είναι με τους τύπους σταθεροποίησης των δορυφόρων, δηλαδή ποιοι είναι οι τρόποι με τους οποίους μπορούμε να διατηρήσουμε την ευστάθεια ενός δορυφόρου. Χρησιμοποιούμε δηλαδή διάφορες τεχνικές που μας επιτρέπουν να ευθυγραμμίζουμε έναν δορυφόρο ως προς κάποιο σύστημα αναφοράς ή ως προς κάποιο πεδίο. Και αυτό που χρησιμοποιούμε πολλές φορές είναι την σταθεροποίηση, όπως λέγεται, μέσω της βαθμίδας βαρύτητας. Χρησιμοποιούμε δηλαδή τη βαρύτητα της γης για να μπορούμε να σταθεροποιούμε έναν δορυφόρο ή να τον σταθεροποιούμε μέσω του μαγνητικού πεδίου. Είναι κάποιες τεχνικές που θα δούμε σε λίγο που μας επιτρέπουν να χρησιμοποιούμε κάποιους επενεργητές ή ενεργοποιητές για να μπορούμε έτσι να τους σταθεροποιούμε αξιοποιώντας τις διαταραχές που υπάρχουν γύρω από τη Γη. Επίσης, υπάρχει ο τρόπος με τον οποίο μπορούμε να εκμεταλλευτούμε αυτό που λέγεται την ακαμψία ενός στρεφόμενου σώματος, χρησιμοποιώντας δηλαδή τη γυροσκοπική ευστάθεια που έχει ένα σώμα, είτε δηλαδή να σταθεροποιήσουμε έναν δορυφόρο γύρω από το σώμα του μέσω της ιδιοπεριστροφής, είτε μέσω της διπλής ιδιοπεριστροφής, δηλαδή κάποιο κομμάτι του να περιστρέφεται και κάποιο άλλο του να περιστρέφεται αντίθετα ή να μένει σταθερό. Όταν όμως θέλουμε εμείς να σταθεροποιούμε πλήρως τον προσανατολισμό και τη θέση ενός δορυφόρου, χρησιμοποιούμε συνήθως ένα ενεργητικά σταθεροποιούμενο τρόπο, δηλαδή έχουμε κινητήρες οι οποίοι σταθεροποιούν ένα δορυφόρο γύρω από κάθε άξονα αναφοράς που ορίζουμε. Και αυτό το κάνουμε μέσω κάποιου κλειστού βρόχου. Δηλαδή, γύρω από κάθε άξονα έχουμε κάποιον κινητήρα, κάποιον θράστερ για παράδειγμα, ή κάποιον τροχό αντίδρασης ή κάποιο ποινίο, το οποίο μου επιτρέπει, όταν θέλω για παράδειγμα να έχω πλήρως, να είναι πλήρως σταθεροποιούμενο το σκάφος, να μπορεί να αντιδρά αμέσως και να μου δίνει τον τρόπο με τον οποίο θα σταθεροποιώ έναν δορυφόρο, χρησιμοποιώντας τις τεχνικές κλειστού βρόχου που σας εξήγησα πιο πριν. Αυτά θα τα δούμε λιγάκι λίγο τώρα. Θα δούμε δηλαδή πώς λειτουργούν αυτά τα συστήματα, αυτό που λέγεται βαθμίδα βαρύτητας και του μαγνητικού πεδίου, αλλά και πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και τι είναι η γυροσκοπική ευστάθεια σε ένα σώμα το οποίο περιστρέφεται. Ας τα δούμε λοιπόν ένα-ένα. Θα δούμε επίσης ότι όταν θέλουμε να διατηρήσουμε τη συμπεριφορά ενός δορυφόρου, υπάρχουν διαταραχές, πολλές από αυτές τις διαταραχές δημιουργούνται από τις διάφορες επιταχύνσεις που δημιουργούν εσωτερικά κομμάτια, τμήματα του δορυφόρου, παρεμβολές, οι οποίες επίσης προέρχονται από το περιβάλλον, όπως είπαμε η βαρύτητα, η αεροδυναμική αντίσταση, τα μαγνητικά πεδία, αλλά και ηλιακός άνεμος. Είναι λοιπόν απαραίτητο να χρησιμοποιήσουμε κάποιο είδους παθητικής ή ενεργητικής μεθόδου για να σταθεροποιούμε έναν δορυφόρο. Είναι λοιπόν σημαντικό να προσπαθήσουμε να ποσοτικοποιήσουμε, να δούμε τι διαταραχές παρεμβολές ασκούνται στον δορυφόρο, αλλά και να δούμε κατά πόσο αυτές είναι σημαντικές. Δηλαδή, πώς αυτές διαταράσουν π.χ. την ευστάθεια ενός δορυφόρου και πώς μπορούμε να σχεδιάσουμε τους τρόπους με τους οποίους θα μπορούμε να τους ακυρώσουμε, να ακυρώσουμε αυτές τις διαταραχές. Είναι ο ίδιος τρόπος, για παράδειγμα, που διατηρούμε την ευστάθεια ενός αυτοκινήτου όταν, για παράδειγμα, ο άνεμος το μεταβάλλει τη θέση του και τη στάση του. Το ίδιο πράγμα που συμβαίνει με τον κυματισμό και πώς αυτός μου αλλάζει την ευστάθεια ενός σκάφους το οποίο έχω και ταξιδεύει στη θάλασσα.
ή με τον ίδιο τρόπο που ο αέρας, για παράδειγμα, μπορεί και μου διαταράσει την ευστάθεια κατά τη διάρκεια της πτήσης ενός αεροσκάφους ή όταν, για παράδειγμα, οδηγώ ένα μηχανάκι ή ένα ποδήλατο. Υπάρχουν λοιπόν διάφοροι τρόποι με τους οποίους το κάνουμε αυτό σε δορυφόρους. Όπως είπαμε, θέλουμε να χρησιμοποιούμε όσο λιγότερο τα καύσιμα. Άρα προσπαθούμε να βρούμε διάφορους τρόπους για να μπορέσουμε αυτό να το πραγματοποιήσουμε. Παιδιά, πριν μπω στο επόμενο κομμάτι του μαθήματος, θέλετε μήπως να κάνουμε ένα τρίλεπτο, τετράλεπτο διάλειμμα, πεντάλεπτο διάλειμμα? Ή θέλετε να συνεχίσω? Ό,τι θέλετε. Εγώ εσάς ρωτάω. Ποιος θέλει διάλειμμα 5 λεπτών? Συνεχίστε αν είναι. Okay. Συνεχίζω ακάθεκτος. Ο πρώτος λοιπόν τρόπος σταθεροποίησης που θα δούμε είναι αυτός που λέγεται λίγο βαθμίδα βαρύτητας. Είναι δηλαδή η σταθεροποίηση η οποία συντελείται όταν έχουμε ένα ζεύγος μαζών που ενώνονται με ένα λεπτό νήμα ή με μία δοκό και αντιδρά με το βαρυτικό πεδίο της γης και συμπεριφέρεται ως να είναι ένα εκρεμές. Δηλαδή αυτό που κάνουμε είναι αυτό που είπε ένας συνάδελφός σας, χρησιμοποιούμε, αξιοποιούμε τη βαρύτητα, το βαρυτικό πεδίο της γης και προσπαθούμε να δημιουργήσουμε κάποιες ελκτικές δυνάμεις τοπικά. Δηλαδή, εάν μπορούσαμε με μία δοκό, την οποία θα μπορούσαμε να επεκτείνουμε από ένα δορυφόρο, να δημιουργήσουμε μία αρκετά μεγάλη μάζα, το οποίο είναι το κύριο σώμα του δορυφόρου, και μετά μία πάρα πολύ μικρή μάζα, η οποία να απέχει 4 μέτρα από το κύριο σώμα του δορυφόρου, αυτό μου δημιουργεί ένα παθητικό σύστημα σταθεροποίησης, με το οποίο ο δορυφόρος αυτός μπορεί πλέον να λειτουργεί σαν ένα εκρεμές. Δηλαδή μπορεί το κάτω μέρος του δορυφόρου, όπως βλέπετε στη δεξιά εικόνα, να αυτοσταθεροποιείται, μπορώντας να λειτουργεί σαν ένα εκρεμές όταν βρίσκεται σε τροχιά. Δηλαδή το κομμάτι που έχει την πολύ πολύ μικρή μάζα που βλέπετε, που είναι σαν μαύρη τελίτσα, το οποίο το ενώνει μία πολύ μικρή λεπτή υπερέλαφρη δοκός με το κύριο σώμα του δορυφόρου, μπορεί λοιπόν αυτό να κουνιέται και να ταλαντώνεται με μία πάρα πολύ αργή ταλάντωση σαν ένα εκρεμές και μου επιτρέπει το κύριο σώμα του δορυφόρου να κατευθύνεται, να έχει κατεύθυνση πάντα το κέντρο της γης. Ο τρόπος λοιπόν σταθεροποίησης εδώ λειτουργεί χρησιμοποιώντας μία ροπή η οποία δημιουργείται από αυτή την απόσταση των δύο μαζών και αξιοποιούμε το φυσικό φαινόμενο αυτό της βαθμίδας βαρύτητας, δηλαδή ασκούμε δυνάμεις οι οποίες προκαλούν μια διαταραχή γύρω από το κέντρο μάζας του δορυφόρου, το οποίο είναι ενδιάμεσα από αυτά τα δύο σώματα, και μου επιτρέπει να σταθεροποιώ τον δορυφόρο με αυτόν τον τρόπο. Μπορώ λοιπόν να αξιοποιήσω αυτή τη διαταραχή που δημιουργείται από την βαθμίδα βαρύτητας. Μπορώ αναλόγω με τις ροπές αδράνειας που καθορίζουν τη γεωμετρία ενός σώματος και τη θέση ενός δορυφόρου να την υπολογίσω. Η διαταραχή αυτή είναι πάρα πολύ μικρή, αλλά μπορώ να την αξιοποιήσω αν έχω αυτή τη δοκό και αυτό, για παράδειγμα, τη μάζα, την πολύ πολύ μικρή μάζα του 1-2 κιλών σε σχέση με το κύριο σώμα ενός δορυφόρου που μπορεί να είναι π.χ. 100-200 κιλά, και να δημιουργήσω αυτό το εκρεμές, το οποίο να λειτουργεί σε τροχιά, και αυτό μου επιτρέπει να έχω αυτόν τον παθητικό τρόπο σταθεροποίησης, να κατευθύνω τον δορυφόρο προς το κέντρο της γης και να μπορεί να κοιτάει το σώμα του δορυφόρου προς το κέντρο της γης, και αν έχω, για παράδειγμα, κάποιον οπτικό φακό, να μπορεί να βγάζει τις φωτογραφίες του χωρίς να χρησιμοποιώ ούτε τροχούς αντίδρασης ούτε κινητήρες. Είναι ένας τρόπος σταθεροποίησης τον οποίο χρησιμοποιούσαμε στη δεκαετία του 70 και στις αρχές της δεκαετίας του 80, όταν δεν είχαμε πολύ μεγάλη εμπειρία με τους μικροκινητήρες των τροχών αντίδρασης και όταν οι μικροδορυφόροι δεν μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν την τεχνολογία των προωθητών, των thruster δηλαδή, γιατί αυτοί καταναλώνουν πάρα πολλά καύσιμα. Αυτό περιγράφει λοιπόν
τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να σταθεροποιήσουμε παθητικά ένα σώμα, ένα δορυφόρο, επεκτείνοντας μία δοκό και δημιουργώντας στην ουσία ένα εκρεμέ στο διάστημα. Εάν θέλω να το προσδιορίσω αυτό και να προσδιορίσω τις ροπές που δημιουργείται αυτή η γεωμετρία, εάν για παράδειγμα έχω την βαρυτική σταθερά, τις ροπές αδράνειας του σώματος ενός δορυφόρου και τα διανύσματα, το Z0 είναι το διάνυσμα το οποίο κατευθύνεται προς το κέντρο της γης και το διάνυσμα Z είναι αυτό που μου δίνει τους κύριους άξονες συμμετρίας γύρω από τον άξονα Z ενός σώματος, μπορώ πολύ εύκολα να προσδιορίσω αυτή τη ροπή, αυτή τη διαταραχή και μπορώ για παράδειγμα να σχεδιάσω το πόσο μεγάλη πρέπει να είναι η δοκός και τον λόγο των μαζών που χρειάζεται για να μπορεί να λειτουργεί ο δορυφόρος σαν ένα είδους εκκρεμούς στο διάστημα. Αυτός ο τρόπος σταθεροποίησης πλέον έχει γίνει πάρα πολύ σπάνιος, γιατί πλέον έχουμε τις τεχνολογίες, έχουμε πλέον κατανοήσει πάρα πολύ καλά και έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία πλέον με το να κατασκευάζουμε επενεργητές οι οποίοι είναι οι κινητήρες όθησης, πολύ μικροί κινητήρες, αλλά και η τροχή αντίδρασης, οπότε τίνει να εκλείψει αυτός ο τρόπος σταθεροποίησης για τους δορυφόρους. Μία άλλη διαταραχή την οποία αξιοποιούμε επίσης για να σταθεροποιούμε ένα δορυφόρο αλλά και που πρέπει να γνωρίζουμε είναι αυτή που είπε η Πενελόπη, όπως είπαν και άλλοι συνάδελφοί σας, η οποία προκαλείται από την ηλιακή ακτινοβολία και από αυτό που λέμε solar pressure, solar radiation pressure. Είναι λοιπόν η ροπή που δημιουργείται από την διαφορά θέσης που έχουμε στο δορυφόρο του κέντρου πίεσης με το κέντρο μάζας. Και εδώ πέρα θα πρέπει να δούμε τι είναι το κέντρο πίεσης και τι είναι το κέντρο μάζας. Αυτό που γνωρίζουμε σε ένα σώμα, όταν η ηλιακή ακτινοβολία ξεκινά από τον ήλιο και ασκείται πάνω σε ένα σώμα, είναι ότι αυτή ανακλάται. Η ανάκλαση λοιπόν αυτή, την οποία βλέπετε κάπως έτσι λεπτομερώς στο σχεδιάγραμμα δεξιά, όταν έχω μια επίπεδη επιφάνεια την οποία λέω sail, είναι μια δηλαδή επίπεδη επιφάνεια που είναι ο ηλιακός συλλέκτης, είναι ότι όταν για παράδειγμα έχω αυτά τα φωτόνια τα οποία χτυπούν αυτή την επιφάνεια, κάποια από αυτά ανακλώνται, κάποια από αυτά μπορεί να διαπεράσουν το υλικό, κάποια ανακλώνται με μια διαφορετική γωνία ανάκλασης. Οπότε γενικότερα αυτό το φαινόμενο μου προκαλεί κάποιες ροπές γύρω από το κέντρο μάζας του δορυφόρου. Ο δορυφόρος όμως αποτελείται από διαφορετικά τύπου υλικά και επίσης έχουν διαφορετική γεωμετρία τα διάφορα κομμάτια που αποτελούν έναν το δορυφόρο. Οπότε υπάρχει ένα κέντρο πίεσης, το οποίο οι δυνάμεις που προκαλούνται από την ηλιακή πίεση θα έχουν συνισταμένη 0 και θα έχουν μια διαφορά στην γεωμετρία τους από το κέντρο βάρους ή το κέντρο μάζας ενός δορυφόρου. Δηλαδή αυτά τα δύο σημεία, το κέντρο πίεσης και το κέντρο μάζας, είναι διαφορετικά. Θα έχουν μια μικρή απόσταση. Αυτή την απόσταση την θεωρούμε στην εξίσωση που βλέπετε εδώ πέρα ως το CPS, το Center Pressure, Solar Pressure όπως λέμε, και το Center of Gravity. Και αυτό το συνήθως το ορίζουμε ως ένα ποσοστό της επιφάνειας, του μήκους ενός δορυφόρου. Συνήθως όταν θέλουμε να κάνουμε κάποιες έτσι πρώτης τάξης υπολογισμούς, θεωρούμε ότι π.χ. αυτή η απόσταση ανάμεσα από το κέντρο πίεσης και το κέντρο μάζας μπορεί να είναι το 1 ή το 5% του μήκους της επιφάνειας ενός δορυφόρου που εκτίθεται στην ηλιακή ακτινοβολία και τη δύναμη η οποία προκαλεί η ηλιακή πίεση μπορούμε να την υπολογίσουμε όταν έχουμε για παράδειγμα την ταχύτητα με την οποία κινούνται αυτά τα φωτόνια και έρχονται από τον ήλιο. Μπορούμε να προσδιορίσουμε τη δύναμη γιατί γνωρίζουμε με τι ταχύτητα έρχονται τα φωτόνια, αλλά και τι μάζα έχουν. Γνωρίζουμε επίσης την γωνία με την οποία αυτά ανακλώνται. Έχουμε το ποσοστό της απορρόφησης, το Q, το οποίο reflectivity ή absorptivity, τα οποία έχουν και ανακλώνται πάνω σε μια επιφάνεια ενός υλικού. Και μετά έχουμε την επιφάνεια στην οποία ασκούνται και ανακλώνται αναλόγως με τη γεωμετρία ενός δορυφόρου. Οπότε έχουμε όλα αυτά τα δεδομένα και μπορούμε να υπολογίσουμε όλα αυτά τα δεδομένα. Έχουμε το solar constant το οποίο μας δίνεται που μπορούμε να το υπολογίσουμε, την ταχύτητα του φωτός με την ταχύτητα την οποία κινούνται, το κέντρο
του solar pressure, όπως λέμε, το οποίο θα σας δίνουμε, το κέντρο μάζας και κυρίως τη σχέση μεταξύ αυτών των δύο, την επιφάνεια στην οποία ανακλώνται, η οποία εκτίθεται ο δορυφόρος στον ήλιο, η γωνία με την οποία ανάκλασης που πέφτουν αυτά τα φωτόνια. Υπάρχει το ποσοστό με τα οποία αυτά απορροφώνται ή ανακλώνται πάνω από τα διάφορα υλικά και πάλι αυτά θα σας δίνουμε. Για να αντιληφθείτε κάπως την απόσταση, το μέγεθος του CPS με το CG που λέμε εδώ πέρα, εάν για παράδειγμα έχουμε να κάνουμε με έναν μικροδορυφόρο ο οποίος έχει μήκος για παράδειγμα περίπου ξέρω εγώ, ένα μέτρο, χρησιμοποιούμε τα 10 εκατοστά, παίρνουμε ένα πολύ μικρό ποσοστό και μπορούμε να βρούμε για έναν κλασικό δορυφόρο όπως φτιάχνει η εταιρεία SSTL ότι αυτό το εμβαδό το οποίο εκτίθεται έχει ένα συγκεκριμένο ποσό. Άρα μπορούμε πολύ πολύ γρήγορα να βρούμε το ποσοστό της ροπής, τη δύναμη, δηλαδή το ποσό της ροπής και την διαταραχή αυτή την οποία ασκεί ο ηλιακός, αυτή η ακτινοβολία πάνω στον δορυφόρο. Κάποια ερώτηση, παιδιά, μέχρι εδώ? Κύριε καθηγητά, μια ερώτηση πάνω σε αυτό. Ναι. Κότζο Κρυστάβρος, η ηλιακή πίεση αυτή της ακτινοβολίας πραγματικότητα δεν μας κάνει κακό στη σταθεροποίηση του δορυφόρου, γιατί δεν ξέρουμε πού ακριβώς θα έρθει? Μας κάνει κακό, αλλά μπορούμε με τις εξισώσεις που βλέπουμε εδώ να την προβλέψουμε. Μπορούμε δηλαδή να την υπολογίσουμε. Αυτό είναι αρκετά δύσκολο όταν είμαστε σε χαμηλή υγιεινή τροχιά, γιατί θα δούμε ότι υπάρχουν διαταραχές όπως είναι για παράδειγμα η βαθμίδα βαρύτητας ή ίσως από το μαγνητικό πεδίο της γης, τα οποία είναι λίγο πιο σημαντικά από αυτά από την ακτινοβολία. Όσο όμως πηγαίνουμε σε τροχιές οι οποίες είναι υψηλότερες, δηλαδή όταν πηγαίνουμε σε τροχιές GEO, η ηλιακή πίεση, δηλαδή η ηλιακή αυτή ακτινοβολία, η ροπή, όλο και μεγαλώνει. Και γιατί μικραίνουν οι άλλες, αλλά και γιατί πλησιάζουμε έστω και κατελάχιστο τον ήλιο. Είδαμε σε αυτή την εξίσωση που βλέπετε εδώ πέρα, αν αντικαταστήσω, Σταύρο, σε αυτή την εξίσωση που βλέπετε που μου δίνει το NSP, το torque, δηλαδή τη ροπή, από αυτή την ηλιακή ακτινοβολία. Αν αντικαταστήσω το F, βλέπω ότι η ροπή αυτή είναι αναλογική με την επιφάνεια που εκτίθεται ο δορυφόρος. Αυτό σημαίνει ότι αν εγώ έχω έναν δορυφόρο τηλεπικοινωνιακό, ο οποίος έχει ένα ηλιακό πτερύγιο, το οποίο π.χ. είναι 30-40 μέτρα, σημαίνει ότι αυτή η διαταραχή θα είναι αρκετά μεγάλη. Έτσι δεν είναι? Σωστά, αλλά περιμένουμε πάντα να ξέρουμε την γωνία που θα πέσει πάνω αυτή η ηλιακή ακτινοβολία, ώστε να την έχουμε πάντα σταθερή. Μπορούμε να το προβλέψουμε, γιατί έχουμε αρκετά καλά μοντέλα πρόβλεψης με αυτό που λέμε του διαστημικού καιρού, αλλά αυτό το οποίο επίσης κάνουμε είναι περιστρέφουμε τα πτερύγια αναλόγως με τη θέση του δορυφόρου για να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε αυτές τις ροπές, και αυτό στην ουσία που κάνουμε και είναι ένας από τις πρώτες εφαρμογές αυτών των επιφανειών είναι ότι στα ηλιακά αυτά πτερύγια προσθέτουμε μερικές φορές κάποιες πολύ μικρές επιφάνειες που λέγονται flaps, με τα οποία μπορούμε να δημιουργούμε κάποιες ροπές και να αξιοποιούμε αυτή τη διαταραχή υπέρ μας. Αυτό γίνεται γιατί μπορούμε πλέον και έχουμε πολύ καλά μαθηματικά μοντέλα που προβλέπουμε την αντίδραση, τις ροπές δηλαδή που προκαλεί η ηλιακή ακτινοβολία. Okay, ευχαριστώ. Ωραία. Κάποια άλλη ερώτηση, παιδιά, πάνω σε αυτό? Ένα άλλο μέγεθος το οποίο αναφέραμε και μας δημιουργεί προβλήματα ως εξωτερική διαταραχή είναι η αεροδυναμική τριβή, αυτό που λέμε aerodynamic disturbance. Όταν λοιπόν έχουμε τροχιές οι οποίες είναι αρκετά κοντά στη Γη, δηλαδή κάτω από 2.000 χιλιόμετρα, γνωρίζουμε ότι η ατμόσφαιρα έχει κάποια υπολείμματα. Η αεροδυναμική λοιπόν διαταραχή είναι ανάλογη της εγκάσιας επιφάνειας διατομής του δορυφόρου. Είναι αυτή δηλαδή η οποία εκτίθεται στην πτήση του δορυφόρου όταν πετάει και είναι κάθετη πάνω στο διάνυμα ταχύτητας. Και φυσικά είναι ανάλογη της ταχύτητας του δορυφόρου, της τροχιακής του ταχύτητας, αλλά και της ατμοσφαιρικής πυκνότητας. Αυτή δηλαδή μπορούμε να την υπολογίσουμε με εξισώσεις.
Πάλι εδώ, όπως είδαμε με την ηλιακή ακτινοβολία, έχουμε το κέντρο της αεροδυναμικής πίεσης, εκεί δηλαδή που οι δυνάμεις της αεροδυναμικής διαταραχής ακυρώνονται και είναι μηδέν, η οποία είναι διαφορετικό σημείο γεωμετρικό από αυτό που είναι το κέντρο μάζας, και πάλι χρησιμοποιούμε αυτό το approximation, αυτή την υπόθεση εργασίας που κάναμε και στην ηλιακή ακτινοβολία. Θεωρούμε δηλαδή ότι η απόσταση του aerodynamic pressure του σημείου αυτού με το κέντρο μάζας είναι ένα μικρό ποσοστό, 1-5% του μήκους διατομής που έχει ένας δορυφόρος που εκτίθεται δηλαδή στην ατμόσφαιρα της Γης. Εδώ πέρα επίσης υπάρχει άλλη μια σταθερά, η οποία λέγεται η σταθερά της οπισθέλκουσας, drag coefficient, η οποία έχει να κάνει με τη γεωμετρία, τη μάζα και τον όγκο του δορυφόρου, και είναι ένα μέγεθος το οποίο πάντα θα σας δίνουμε για να μπορούμε να κάνουμε κάποιους πρόχειρους υπολογισμούς. Όλα αυτά θα σας δίνουμε τιμές. Αυτό συνήθως το οποίο θα σας ζητάμε είναι να υπολογίζετε την τροχιακή ταχύτητα ενός δορυφόρου αναλόγως με το υψόμετρο. Θα σας δίνουμε τη γεωμετρία του δορυφόρου και τα υπόλοιπα δεδομένα. Και αυτό που ζητάτε συνήθως είναι να υπολογίζουμε τις διαταραχές χρησιμοποιώντας αυτές τις εξισώσεις που βλέπετε εδώ. Για παράδειγμα, εάν έχουμε έναν μικροδορυφόρο ο οποίος είναι σε μία πτήση σε τροχιά 700 χιλιομέτρων και το εμβαδό διατομής του είναι 0,129 τετραγωνικά μέτρα, όπως είναι ένας κλασικός μικροδορυφόρος των 50 κιλών, ο οποίος είναι σε αυτή την τροχιά, μπορούμε λοιπόν να υπολογίσουμε βάσει της ακτίνας τροχιάς και της βαρυτικής παραμέτρου την ταχύτητα που έχει και να αντικαταστήσουμε την τροχιά αυτή με τον μέσο όρο της ατμοσφαιρικής πυκνότητας όπου σας δίνω εδώ πέρα. Σας δίνουμε την, για παράδειγμα, τον συντελεστή οπισθέλκου σας, ξέρουμε την επιφάνεια της εγκάσιας διατομής, μπορούμε να βρούμε ότι η ροπή διαταραχής είναι της τάξης των 10-7 νιούτον μίτερ, το οποίο είναι αρκετά μικρό, δεν είναι βέβαια αμεληταίο, αλλά σημαίνει ότι εγώ όταν θέλω να φτιάξω κάποιους κινητήρες οι οποίοι θα μου παράγουν ροπές για να μπορώ να περιστρέφω τον δορυφόρο, θα πρέπει να είναι τουλάχιστον μία ή δύο τάξεων μεγαλύτερη από αυτές τις διαταραχές που ασκούνται. Δηλαδή, αν έχω για παράδειγμα έναν θράστερ που θέλω να βάλω πάνω στον δορυφόρο ή κάποιον τροχό αντίδρασης, αυτό που κάνω για ασφάλεια είναι προσπαθώ να είναι τουλάχιστον 10-100 φορές πιο μεγάλος σε ροπή από ότι αυτή η διαταραχή, ώστε να είμαι σίγουρος ότι θα μπορεί να ακυρώσει αυτή την σωρευτική διαταραχή η οποία ασκείται πάνω στην πλατφόρμα του δορυφόρου. Κάποια ερώτηση, παιδιά? Ξαναλέτε λίγο αυτό ο συντελεστής ο πιστέλκου σας, τι είναι? Ο συντελεστής ο πιστέλκου σας είναι μια σταθερά που μου προσδιορίζει την αντίδραση που ασκεί ένα σώμα όταν αυτό είναι εκτεθειμένο στην αεροδυναμική τριβή. Δηλαδή σε έναν, για παράδειγμα, άνεμο, να το πω κάπως έτσι απλοϊκά. Έχει να κάνει με τη γεωμετρία του σώματος, έχει να κάνει με τον όγκο του, με τα υλικά του, με τη γεωμετρία του. Και συνήθως τον υπολογίζουμε είτε αναλυτικά από κάποιες εξισώσεις που μπορούν και προσδιορίζουν τη γεωμετρία και το βάρος και τον όγκο ενός σώματος, είτε πειραματικά μέσα σε αεροσύραγγες. Για παράδειγμα, όταν έχουμε ένα αυτοκίνητο το οποίο έχει μια πάρα πολύ καλή αεροδυναμική σχεδίαση, εννοούμε αυτό το αυτοκίνητο που έχει μια πάρα πολύ μικρή επιφάνεια επαφής όταν τρέχει ενάντια στον άνεμο, όπως και σε ένα αεροσκάφος. Αυτό θα έχει ένα αρκετά χαμηλό συντελεστή οπισθέλκου σας ή αντίστασης. Αυτό, όπως είπα, καθορίζεται είτε αναλυτικά με κάποιες εξισώσεις και με κάποιους αλγορίθμους, είτε πειραματικά, και έχει να κάνει με τις ιδιότητες που έχει μια πλατφόρμα ενός δορυφόρου με ένα σώμα στο χώρο. Είναι πάντως ένα δεδομένο το οποίο πάντα θα σας δίνουμε για να υπολογίσετε τις διαταραχές ή γενικότερα τις παραμέτρους που έχουν να κάνουν με τη χρήση ενός δορυφόρου. Εντάξει. Ναι, περίπου. Έχει να κάνει κιόλας και με γενικότερα την τριβή που έχει, αν είμαστε σε μια αεροσύραγγα
γενικότερο άνεμος όπως περνάει από το αμάξι, για παράδειγμα. Ναι, αυτό μόλις τώρα ανέφερα. Ναι, εντάξει, απλώς προσπαθώ να καταλάβω. Και, ναι. Ωραία, εάν υπάρχει πάρα πολύ υλικό γενικότερα για να το ψάξετε λίγο, αλλά στην ουσία είναι ο βαθμός αντίστασης του αέρα, να το πούμε κάπως έτσι, της ατμόσφαιρας, σε ένα αντικείμενο που κινείται με μια συγκεκριμένη ταχύτητα. Απλοϊκά αυτό είναι ο ορισμός. Okay, ναι. Ωραία. Εάν κάνω μια γραφική παράσταση που μου δίνει έτσι κάπως τις τάξεις μεγέθους όσον αφορά τις ροπές που δημιουργούνται από τις διαταραχές που συζητήσαμε, δηλαδή η αεροδυναμική τριβή που είναι το drag, η βαθμίδα βαρύτητας που είναι το gravity, μαγνητικές διαταραχές που θα δούμε, όπως και το solar pressure, δηλαδή από την ηλιακή ακτινοβολία, μπορούμε να δούμε πώς αυτές εναλλάσσονται και γενικότερα κινούνται σε μέγεθος ανάλογα με το υψόμετρο. Low Earth Orbit είναι οι τροχιές, για παράδειγμα, που είναι κοντά στις 1.000-2.000 χιλιόμετρα. Geo είναι αυτές που είναι κοντά στα 35.000 χιλιόμετρα. Βλέπετε λοιπόν ότι ο Πιστέλκουσα είναι αρκετά μεγάλη σε ποσότητα όσο πιο κοντά είμαστε προς τη Γη. Για παράδειγμα, σε υψόμετρα 200 χιλιόμετρων, 150 χιλιόμετρων, η Πιστέλκουσα είναι αρκετά σημαντική ως ποσότητα. Μετά έχουμε τη βαρύτητα, η οποία βλέπετε ότι ενώ είναι αρκετά χαμηλότερη από την Πιστέλκουσα, αλλάζει με διαφορετικό ρυθμό γενικότερα όσο μεγαλύτερο είναι το υψόμετρο. Βλέπετε επίσης το solar pressure, το οποίο μένει αρκετά σταθερό, και βλέπετε και τη μαγνητική διαταραχή. Και φυσικά βλέπετε ότι η αεροδυναμική τριβή κάποια στιγμή μηδενίζεται, γιατί η ατμόσφαιρα όλο και γίνεται πιο λιγότερη. Οπότε, να αντιληφθείτε ότι αξιοποιούμε τις διαταραχές αυτές όπως μπορούμε και για να τις προβλέψουμε, αλλά και για να μπορούμε να δημιουργούμε διαφόρων ειδών ροπές, που είτε τις χρησιμοποιούμε υπέρ μας όταν θέλουμε να κινούμε έναν δορυφόρο, είτε όταν θέλουμε να τις αποβάλουμε για να μπορούμε να μην έχουμε προβλήματα με την ευστάθεια ενός δορυφόρου. Κάποια ερώτηση, παιδιά, μέχρι εδώ? Όχι. Okay. Προχωράμε λοιπόν. Εδώ σας δίνω μία άσκηση για να μπορέσετε να εξασκηθείτε λίγο με τις εξισώσεις που είδαμε. Σας δίνω κάποια στοιχεία για κάποιον μικροδορυφόρο. Σας ζητώ να υπολογίσετε τις εξωτερικές διαταραχές, αυτές που είδαμε, τη βαθμίδα, για παράδειγμα, βαρύτητας, αεροδυναμική διαταραχή, την ηλιακή ακτινοβολία, να τις υπολογίσετε. Σας δίνω εδώ τα διάφορα δεδομένα και μπορείτε να εξασκηθείτε να δείτε κατά πόσο οι διαταραχές αυτές αλλάζουν και διαφέρουν στο υψόμετρο των 700 χιλιόμετρων. Θα μπορούσατε επίσης να τις βάλετε σε ένα αρχείο Excel και να μεταβάλλετε το υψόμετρο, δηλαδή το υψόμετρο να ξεκινήσει, για παράδειγμα, από τα 400 χιλιόμετρα και να το αυξάνετε ανά 50 χιλιόμετρα και να διαπιστώσετε κατά πόσο αυτές μεταβάλλονται και να μπορέσετε να δείτε αν οι καμπύλες που θα βρείτε θα είναι παραπλήσιες με αυτές που βλέπετε σε αυτή εδώ τη γραφική παράσταση. Οπότε μπορείτε να εξασκηθείτε λίγο και να δείτε τι μέγεθος πρέπει να έχει ο ενεργοποιητής που θέλουμε. Είπαμε ότι θα πρέπει να έχει τουλάχιστον δύο τάξεις μεγέθους μεγαλύτερη τιμή από ότι η διαταραχή, για να μπορέσουμε να αντιμετωπίζουμε τέτοιες καταστάσεις. Το άλλο που θα δούμε λιγάκι είναι το πώς προσδιορίζουμε τον προσανατολισμό, την στάση ή την θέση ενός δορυφόρου, δηλαδή αυτό που λέγεται attitude determination. Πρέπει λοιπόν πάντα να γνωρίζουμε πού είμαστε, ποια είναι η στάση μας ως προς το κέντρο της μάσας του δορυφόρου, πόσο γρήγορα περιστρέφεται ο δορυφόρος, και επίσης είναι απαραίτητο να μπορούμε να ελέγξουμε ή να κινήσουμε τον δορυφόρο προς μία κατεύθυνση ή προς μία φορά. Είπαμε λοιπόν ότι χρειαζόμαστε αισθητήρες ανάλογα με την ακρίβεια της κατεύθυνσης που θέλουμε, αυτό που λέγεται pointing, και είπαμε ότι το μετράμε σε μοίρες. Είδαμε ότι θέλουμε πολλές φορές να είμαστε βέβαιοι ότι υπάρχει υψηλός βαθμός ευστάθειας στον δορυφόρο, αξιοποιώντας δηλαδή το stability, και αυτό το μετράμε σε μοίρες ανά δευτερόλεπτο. Και γενικότερα η ακρίβεια κατεύθυνσης και η ευστάθεια εξαρτάται από τα διαστημικά όργανα που έχουμε σε έναν δορυφόρο. Για παράδειγμα, υπάρχουν άλλες αποστολές που μπορεί η ευστάθεια να μην είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας,
Γιατί, για παράδειγμα, θέλουμε να μετράμε, να παίρνουμε κάποιες μετρήσεις που δεν απαιτούν αυτή την ευστάθεια. Αλλά είδαμε ότι σε αυτές που έχουν να κάνουν κυρίως με οπτικούς αισθητήρες, η ακρίβεια, κατεύθυνση και ευστάθεια παίζουν πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Χρησιμοποιούμε λοιπόν, επιλέγουμε αισθητήρες ανάλογα με τις προδιαγραφές που έχουμε και φυσικά η επιλογή των αισθητήρων εξαρτάται πάρα πολύ από το κόστος και τη μάζα τα οποία είναι διαθέσιμα για μια διαστημική αποστολή και διαφέρουν ανάλογα. Έτσι λοιπόν προσδιορίζουμε τον προσανατολισμό ενός δορυφόρου με διάφορους αισθητήρες. Έχουμε να κάνουμε με σήματα εισαγωγής στο σύστημα ελέγχου ενός δορυφόρου, τα οποία προέρχονται από μετρήσεις προσανατολισμού και που εκτελούνται από ένα σύνολο από αισθητήρες. Αυτό που θα διαπιστώσετε είναι ότι οι αισθητήρες που χρησιμοποιούμε χρησιμοποιούν διάφορα μέσα, χρησιμοποιούν διάφορους τρόπους με τους οποίους προσπαθούμε να μετρήσουμε τον τρόπο με τον οποίο κινείται ένας δορυφόρος στο χώρο, άρα παίρνουμε πολλές μετρήσεις και πληροφορίες. Ο στόχος είναι οι πληροφορίες αυτές να μας δώσουν μετρήσεις για τις γωνίες Euler που αναφέραμε πριν, δηλαδή πώς μπορούμε να συσχετίσουμε τους άξονες περιστροφής ενός δορυφόρου με κάποια στάθμη αναφοράς. Δηλαδή να μπορούμε να κάνουμε συγκρίσεις ή να μου δίνουν σε απόλυτη τιμή τη γωνία περιστροφής αυτή, σε αυτούς τους άξονες. Είναι ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούν οι αισθητήρες. Άλλες φορές, για παράδειγμα, θα μου δώσουν την τιμή σε απόλυτο μέγεθος ή μπορεί να μου δώσουν, για παράδειγμα, μία σύγκριση με κάποια άλλη στάθμη αναφοράς, με κάποιο, για παράδειγμα, διάνυσμα του ήλιου ή κάποιου πλανήτη ή κάποιου άστρου με το οποίο θα μπορέσουν να μου δώσουν την τιμή της γωνίας με τον οποίο κινείται ένας δορυφόρος στο χώρο. Θα δούμε λοιπόν ότι υπάρχουν κάποιοι πολύ βασικοί αισθητήρες που αξιοποιούμε και μπορούν να μας δώσουν απόλυτες τιμές προσανατολισμού, λειτουργούν με διαφορετικούς τρόπους και αναγνωρίζουν τη διεύθυνση κάποιου διανύσματος από κάποιο φυσικό φαινόμενο. Για παράδειγμα, υπάρχουν οι αισθητήρες ανίχνευσης της διεύθυνσης του ήλιου, οι οποίοι λέγονται sun sensors. Μπορούν δηλαδή και βρίσκουν τη θέση του ήλιου από τις ακτίνες του ήλιου οι οποίοι προσπίπτουν σε κάποιο σημείο. Υπάρχουν οι αισθητήρες ανίχνευσης διεύθυνσης της γης, αυτό που λέγεται earth sensor, δηλαδή βρίσκουμε την καμπύλη του γεωμετρικού σχήματος της γης ανάλογα με τη σύγκριση της θερμοκρασίας. Η γη είναι ένα αρκετά θερμό σώμα, το διάστημα είναι ένα αρκετά ψυχρό σώμα, οπότε προσπαθούμε να βρούμε δηλαδή τη διεύθυνση της γης βάσει τέτοιων αισθητήρων. Έχουμε τους αισθητήρες ανίχνευσης διεύθυνσης των άστρων, αυτό που λέμε star sensors. Χρησιμοποιούμε επίσης μαγνητόμετρα και μετά επίσης έχουμε το σύστημα, το παγκόσμιο σύστημα προσδιορισμού θέσης, το GPS ή το ευρωπαϊκό Γαλιλαίο. Υπάρχει και το αντίστοιχο ρώσικο σύστημα GLONASS και τα κινέζικα, το Baidu, τα οποία μου δίνουν συντεταγμένες και την ταχύτητα ενός σώματος, ακόμα και αυτό όταν βρίσκεται σε τροχιά. Υπάρχει κανείς που μπορεί να μου εξηγήσει πώς λειτουργεί, για παράδειγμα, ένας αισθητήρας ανίχνευσης άστρων? Γνωρίζει κάποια εφαρμογή ενός τέτοιου αισθητήρα? Κύριε καθηγητά, δεν εννοείται ανιχνεύσεις αστρικού φωτός, λέμε. Συγγνώμη, δεν άκουσα πολύ καθαρά. Δεν εννοείται τους ανιχνεύσεις αστρικού φωτός που χρησιμοποιούμε. Εννοείται κάτι που να βασίζεται πάνω στη διεύθυνση των άστρων. Κάτι που να βασίζεται και στη φωτεινότητα των άστρων, αυτό που ανέφερε, Σταύρο. Okay. Αυτό το χρησιμοποιούμε σε κάποια εφαρμογή που ανέφερες. Η φωτεινότητα των άστρων, ναι. Θυμάσαι πού? Στα νυχτοσκόπια πρώτα απ' όλα. Ναι. Είναι μια εφαρμογή που το χρησιμοποιούμε. Μπορείς να μας εξηγήσεις πώς λειτουργεί? Το νυχτοσκόπιο απλά πολλαπλασιάζει το αστρικό φως. Ναι, ναι. Ο τρόπος με τον οποίο εμείς χρησιμοποιούμε τον τρόπο ανίχνευσης της διεύθυνσης των άστρων και είναι ο πιο ακριβής αισθητήρας που έχουμε
γενικότερα που χρησιμοποιούμε στους δορυφόρους, ο οποίος μας δίνει σε απόλυτη τιμή το προσανατολισμό, είναι ότι βρίσκουμε κάποιες συστοιχίες αστεριών ανάλογα με τη φωτεινότητά τους. Βγάζουμε δηλαδή φωτογραφίες το διάστημα με κάποιες πολύ ψηλής ανάλυσης. Τις συγκρίνουμε με κάποιες βιβλιοθήκες που έχουμε και έτσι μπορούμε να βρίσκουμε τις γωνίες περιστροφής με τις βιβλιοθήκες των άστρων που έχουμε σε κάποια βιβλιοθήκη. Είναι ένας τρόπος με τον οποίο μπορούσαμε να κάνουμε πλοήγηση κάπως έτσι απλοϊκά στην αρχαιότητα, όπως γνωρίζετε, αλλά είναι ένας αισθητήρας ο οποίος μπορεί και μου δίνει την γωνία περιστροφής χρησιμοποιώντας βιβλιοθήκες που έχουμε αποθηκευμένες μέσα στο δορυφόρο και μπορεί να μου δώσει την γωνία περιστροφής που γυρίζει, δηλαδή που περιστρέφεται ένας δορυφόρος γενικότερα. Αυτό που θα κάνουμε είναι, στο επόμενο μάθημα θα δούμε τους αισθητήρες πώς λειτουργούν. Θα ήθελα να τους ρίξετε μια ματιά πριν ξεκινήσουμε στο επόμενο μάθημα. Επίσης χρησιμοποιούμε τα μαγνητόμετρα και το Παγκόσμιο Γεωδετικό Σύστημα Προσδιορισμού Θέσης. Αυτά θα τα δούμε όπως και τα γυροσκόπια. Είναι οι αισθητήρες όπου βλέπετε εδώ πέρα που μας δίνουν τον προσανατολισμό και τη θέση. Βλέπετε για παράδειγμα την αστρική κάμερα. Είναι ένα τηλεσκόπιο το οποίο κατευθύνεται προς το διάστημα. Το γυροσκόπιο είναι ένας αισθητήρας ο οποίος μου δίνει τον ρυθμό περιστροφής με το πώς κινείται ένας δορυφόρος και μπορώ μετά από αυτό να βρω επίσης και την γωνία που γυρίζει ένας δορυφόρος. Έχουμε επίσης τα μαγνητόμετρα που μας δίνουν κάποια διανύσματα της θέσης. Έχουμε το GPS και μετά έχουμε επίσης και τους ηλιακούς ανιχνευτές που χρησιμοποιούν τις ακτίνες του ήλιου για το πώς κινούνται στο διάστημα. Οπότε στις επόμενες 1-2 εβδομάδες θα δούμε πώς λειτουργούν οι αισθητήρες, πώς λειτουργούν όλοι αυτοί οι επενεργητές και θα καταλάβουμε τις αρχές λειτουργίας αυτών. Υπάρχει, παιδιά, κάποια ερώτηση πάνω σε αυτό? Όχι, απλά κύριε καθηγητά, μιλάγατε για το αλμανάκ πριν, σαν εφαρμογή, σωστά? Ορίστε? Μιλάγατε για το αλμανάκ πριν σαν εφαρμογή, μόνο που ήταν... Ναι, το είχαμε σε βιβλίο. Κάπως έτσι. Αυτό που θα ήθελα να δείτε ακριβώς, αυτό που θα ήθελα να δείτε επίσης για την επόμενη εβδομάδα σαν μορφή άσκησης είναι θα ήθελα να δείτε από μόνοι σας πριν ξεκινήσουμε να το βλέπουμε την επόμενη εβδομάδα να δούμε το φυσικό φαινόμενο, τη λειτουργία και τις εφαρμογές των γυροσκοπίων. Θα ήθελα να ψάξετε δηλαδή τι τύποι γυροσκοπίων υπάρχουν, πώς λειτουργεί το γυροσκόπιο, πώς είναι τα βασικότερα μειονεκτήματα και πλεονεκτήματα του γυροσκοπίου και πώς και αν είναι εφικτό να χρησιμοποιήσουμε το γυροσκόπιο ως τον μοναδικό αισθητήρα σε ένα ρομποτικό ή διαστημικό όχημα που να μας δώσει τον ρυθμό περιστροφής ή τους γωνίες περιστροφής ενός δορυφόρου. Εδώ θέλω να σας πω ότι το γυροσκόπιο είναι κάτι το οποίο εγώ προσωπικά γνωρίζω πάρα πολύ καλά. Είναι κάτι το οποίο εφάρμοσα στο διδακτορικό μου. Οπότε θα ήθελα λίγο να το ψάξετε κι εσείς μόνοι σας, να το δείτε, ώστε να μπορέσουμε να το συζητήσουμε την επόμενη εβδομάδα. Όπου θα χρησιμοποιήσουμε το γυροσκόπιο για να καταλάβουμε πώς λειτουργεί σαν αισθητήρας, πώς μπορεί να χρησιμοποιήσουμε το φαινόμενο του γυροσκοπίου σαν επενεργητή, σαν ενεργοποιητή, δηλαδή να μας δώσει, να μας παράγει ροπές και πώς επίσης το χρησιμοποιούμε σαν μέθοδο σταθεροποίησης ενός δορυφόρου στον τρισδιάστατο χώρο. Οπότε σας έχω δώσει 1-2 ασκήσεις, σας έχω αναφέρει τον τρόπο με τον οποίο οι αισθητήρες αυτοί λειτουργούν. Θα ήθελα, αν μπορείτε, κατά διάρκεια του Σαββατοκύριακου, να το κοιτάξετε, να το ψάξετε λίγο μόνοι σας και να μπορέσουμε να το συζητήσουμε την επόμενη εβδομάδα με το υλικό που σας παρουσίασα σήμερα. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι αύριο στο μάθημα 801 θα έχουμε τον κύριο Κρυμιζή να μας κάνει μια ομιλία για μια διαστημική αποστολή. Οπότε σας περιμένω, θα σας στείλω το link αύριο το πρωί, αφού κάνουμε κάποιο έλεγχο του link στο Microsoft Teams με τον κύριο Κρυμιζή το πρωί. Θα σας το στείλω εκεί γύρω στις 11 με 12 το μεσημέρι. Ερωτήσεις, σχόλια, κρίσεις, απορίες πριν σας αφήσω για σήμερα. Πινελόπη, κάποια απορία? Θανασία, Σταύρο? Εγώ ίσως να έχω, αφού ξαναδώ
Ωραία. Τις διαλέξεις έτσι με... Είναι λίγο δύσκολο το υλικό για το υποσύστημα αυτό που περιγράφουμε. Είναι μία σύνδεξη πολλών τεχνολογιών και ενιών μαζί. Οπότε θα ήθελα πάρα πολύ να διαβάσετε το υλικό που θα ανεβάσω σήμερα και αυτό το κεφάλαιο που θα σας δώσω. Να δείτε επίσης και το κεφάλαιο 12 του Understanding Space και να τα συζητήσουμε λίγο περισσότερο την επόμενη εβδομάδα. Αντιλαμβάνομαι ότι είναι λίγο δύσκολο το υλικό. Γι' αυτό επίσης το έχω σπάσει το μάθημα σε 2-3 εβδομάδες και να μπορέσουμε να το δούμε με κάποια ευχέρεια χρόνο. Εντάξει? Okay. Ωραία. Αν δεν υπάρχουν απορίες, θα σας αφήσω για σήμερα. Αν έχετε απορίες, στείλτε μου κάτι στο e-class ή με email. Αλλιώς, περιμένω να σας ακούσω αύριο στις 6 ώρες στην ομιλία του κυρίου Κρημιζή. Ωστότε, χαιρετισμούς και να είστε καλά και να είστε safe. Ευχαριστούμε. Καλή νύχτα. Καλό βράδυ. Γεια σας, παιδιά.